γυναικό που αγκάλιασε στο χώρο του να δίνει έτσι απλά. Τα μάτια είναι η καρδιά. Η αγάπη είναι θάλασσα, η αγάπη είναι μια τρέλα. Η αγάπη βράχει κύκλωμα και μια καινούργια μέρα τελικά. Η αγάπη είναι φτέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάπως έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Με το καινούργιο τραγούδι των Ονειράμα. Το αγάπη είναι. Αγάπη από εμάς για σας. Κάθε μέρα εδώ στη μία. Και αλήθεια, Κυριάκο μου, τι είναι για σένα αγάπη? Έλα εδώ. Τώρα πώς είμαι, να σου πω. Τι είναι αγάπη, θα τους ρωτήσω όλους. Τι είναι για σένα αγάπη? Χωρίς να το σκεφτώ, νομίζω ότι αγάπη είναι να αισθάνεσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις. Και εγώ αισθάνομαι ευτυχισμένος όταν μαγειρεύω. Αγάπη είναι μαγειρική. Για μένα ναι. Και θα μας κάνεις και μια ωραία παστιτσάδα σε λίγο, έτσι. Σε λίγο παστιτσάδα κερκυραϊκή. Κέρκυρα συντονισμένη εδώ μαζί μας. Θα φτιάξουμε παστιτσάδα σήμερα με μοσχαράκι και σπετσερικό. Έτσι. Πάω και στα παιδιά όμως. Γιατί τι είναι αγάπη? Καταρχήν τι κάνετε εδώ και τι είναι αγάπη? Θα το πείτε όλοι. Λοιπόν, τι είναι αγάπη? Με θες μια λέξη μόνο? Ναι. Ελευθερία. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι εσύ, Τατιάνα. Τι τα λέμε τώρα? Ο καθένας τη δουλειά του. Τι είναι αγάπη? Η μύτη του Μιλιόβλου. Παρακαλώ. Ξέρεις τι λένε όμως, Εστέλ? Επειδή ξέρει για αυτό. Τι είναι αγάπη, Ειρήνη? Ένα ωραίο ζεστό χαμόγελο, γεμάτο αγάπη. Αγάπη είναι τα βλέμματα, οι αγκαλιές και τα φιλιά με το γιο μου και την κόρη μου αυτό. Αγάπη είναι να τον αγαπάς κάθε μέρα πιο πολύ. Αυτό είναι αγάπη. Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στον άντρα μου. Ναι, παιδιά, το και πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα έχουμε και τους Ονειράμα μαζί μας. Θέλω να σας πω κάτι για τον καναπέ που κάθονται αυτά εδώ είναι τα όμορφα παιδιά, έτσι. Ναι. Σας αρέσει ο καναπές? Αυτός ο καναπές είναι το δώρο σας. Είναι πανάκριβος, θέλω να σας πω. Είναι από τους καναπέδες που δύσκολα μπορεί κανείς να αποκτήσει. Έχει εξαιρετική ποιότητα, είναι από τα κομμάτια που αν βάλετε στο σπίτι σας αφενός θα το μορφύνουν, θα το κάνουν πιο σύγχρονο, αφετέρου, είναι αυτό το οποίο θα το έχετε μια ζωή. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο χορηγός, πάμε να δούμε την κάρτα με τα τηλέφωνα, 14555, 14555, Λίνεα Ντισαλότη λοιπόν. Και η διεύθυνση, η διαδικτυακή, lineadisaloti.gr, 14555, 14555 και βέβαια και 10.000 ευρώ μετρητά μαζί με τον καναπέ, ο οποίος έχει, δεν μου επιτρέπετε να πω την ακριβή τιμή, γιατί είναι διαφήμιση, αλλά θα πω ότι έχει γύρω στα 2.500 για να καταλάβετε τι μεγάλο δώρο σας δίνουμε σήμερα. Πω. Πουδάκι και πεντοχίλιαρο. Η αγάπη είναι θάλασσα, η αγάπη είναι μια τρέλα. Η αγάπη βράχει κύκλωμα και μια καινούργια μέρα τελικά. Η αγάπη είναι φτέρα. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τη χθεσινή πρεμιέρα του Music School που έγινε και trend στο Twitter, η Λένια. Έγινε χαμός με αυτό. Θα μας πεις σε λίγο τι γράφεις στο Twitter. Λοιπόν, Music School, έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσαμε και εμείς μουσικά, είδαμε την πρεμιέρα ενός πολύ αναμενόμενου show, γιατί έχει να κάνει με παιδιά. Ήταν όλα υπέροχα, περιττό να σου πω, Τατιάνα. Η επιτροπή ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως και η Ντορέτα, η Ντορέτα Παπαδημητρίου που είναι η παρουσιάστρια του show. Να σου πω ότι να βλέπουμε τώρα την Ευρυδίκη. Είναι εκεί ο Γιωρούσα Θεοφάνους, πρώην σύζυγος Ευρυδίκης. Ένα ωραίο πάντρεμα στην επιτροπή. Επίσης είναι η Ντέμι που ήταν πάρα πολύ γλυκιά. Ήταν επίσης και ένας πολύ αγαπητός μας τραγουδιστής, ο Βαγγέλης ο Γερμανός. Όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούνε για τα παιδιά. Εμείς που βρεθήκαμε έξω, γιατί νυχτοπερπατούμε, ρωτήσαμε τι έχει να πει και ο κόσμος για αυτή την πρεμιέρα. Mm-hmm. Οι απόψεις δίστανται. Θα στέλνανε τα παιδιά τους, εγκρίνουνε κάτι τέτοιο, να διαγωνίζονται τα παιδιά. Πώς το βλέπουν όλο αυτό? Πάμε να δούμε τι μας απάντησαν. Πρεμιέρα για το μουσικό talent show The Music School, που πρωταγωνιστούν παιδιά. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν ποικίλες.
Θετικός είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης. Δεν νομίζω να έχουν τέτοια διάθεση να εκμεταλλευτούν τα παιδιά. Ακούστε κάτι. Τα παιδιά είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Δεν είναι τίποτα έρμεα συνδύσεων τρίτων. Τα παιδιά είναι έρμεα μόνο όταν μπουν στη διαδικασία οι γονείς τους να αισθάνονται ότι είναι δικά τους και ιδιοκτησιακά να τα καθορίζουν. Τα παιδιά πρέπει να τα σεβόμαστε, πρέπει να τα φροντίζουμε, πρέπει να τα εμπιστευόμαστε, πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ελευθερώνονται. Αυτή είναι η σοφία ζωής. Συγκίνησες με μικρούλη μου. Δεν ξέρω, ίσως είναι ότι το έλεγα το τραγούδι κι εγώ αυτό στην ηλικία σου, γιατί αρέσει τον μπαμπά μου. Ίσως είναι ότι το ίδιο το τραγούδι, δεν ξέρω, έχει υπέροχη φωνή. Η Ελεονόρα σας έλεγε όταν ήταν 10 χρόνων να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι της εποχής τότε, αν υπήρχε. Όχι. Τι θα λέγατε? Καταρχήν δεν απαγόρευσε τίποτα στο παιδί μου. Δεν μ' αρέσει το απαγορεύεται. Αν ήθελε να το κάνει, θα το έκανε. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Και τι απαντά ο Δήμος Αναστασιάδης? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο το να διαχειρίζεις ένα όνειρο ενός μικρού παιδιού και να βρεθούν κάποιοι που για κάποιο λόγο τους έχει ψηλά και να του χαλάσουν όλο αυτό το όνειρο. Δεν ξέρω αν είμαι σύμφωνος με τα μικρά. Θα είμαι πάντα εδώ να φυλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Πολύ ωραίο μέταλλο, μπράβο, μπράβο. Και πολύ εκφραστική. Σε απείλαυσα πραγματικά. Μπράβο σου. Έπαθα πλάκα, Μαρίνα. Αλήθεια σου το λέω. Δεν έχω λόγια να σου πω, αλήθεια, συγκινήθηκα. Όσο για τον Ιβάν Σβιτάιλο που γνωρίσαμε καλύτερα στο Just the Two of Us, η γνώμη του είναι μάλλον αρνητική. Εγώ δεν είμαι υπέρ το να χρησιμοποιούμε, ας πούμε, παιδιά μικρής ηλικίας. Αν γίνεται με ακίνδυνο τρόπο και με σωστή προβολή, ναι, γιατί όχι. Αλλά γίνεται αυτό. Τη γνώμη του για το Music School εξέφρασε και ο Γιώργος Λιάγκας. Προσπαθώ και εγώ να κρατηθώ να μην πω, αλλά δεν κάνει να πούμε γνώμη. Να σου πω εγώ κάτι. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι. Τι να πεις τώρα, δηλαδή να πεις. Μα καλά, ότι το τελευταίο ήταν το καλό. Γιατί δεν μπορεί. Απιώ φάνηκε πολύ. Γι' αυτό εγώ έχω ενστάσει για αυτό το πρόγραμμα που ήταν εκπληκτικό. Δεν είναι αιχμή. Εξαιρετικό, πολύ καλό. Δίκαια, έκανε νούμερα, είχε ενδιαφέρον και εγώ θα κάτσω να το δω άμα είμαι σπίτι. Όμως είδες, πας να πεις κάτι και δαγκώνεσαι. Γιατί λες. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αποχωρήσεις. Όλα είναι πολύ προστατευμένο και οι κριτικές. Ναι, ρε, μου, αλλά υπάρχουν συγκρίσεις όμως. Σίγουρα υπάρχουν συγκρίσεις. Ναι, αλλά αυτό γίνεται και στο σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή, ένας παίρνει Α και άλλος παίρνει Β. Είναι δημόσιο αυτό. Θέλω και αποφάσισε ο Αντένα να μην γίνει ποτέ το voice. Και το αποφάσισε επειδή θεωρεί, είχε ο Αντένα αυτή την ευαισθησία να πει ότι δεν θέλουμε να εμπλέξουμε μικρά παιδιά. Ναι. Και γιατί όταν έγινε μια πρώτη κουβέντα και οι πέντε που συμμετέχουμε στο Voice και ο Θέμης 6, είπαμε όλοι όχι. Είναι δεν είναι γονείς, γιατί ο Ρέμος δεν είναι γονιός, ακόμα τουλάχιστον. Λοιπόν, ο Μιχάλης δεν είναι γονιός, ακόμα τουλάχιστον. Η Μελίνα δεν είναι μάνα, ακόμα τουλάχιστον. Μόνο η Δέσποινα. Και εγώ γονείς, ούτε ο Θέμης είναι. Είπαμε όλοι όχι. Δηλαδή, βλέπεις υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. By hurting you. Είναι μερικά παιδάκια πάρα πολύ ταλαντούχα, ε. Τι γράφτηκε στο Twitter για το πολλά σχόλια από χθες? Υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια. Οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το γεγονός ότι δεν θα έστελναν τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο σοου. Αυτό που είπανε, τα καλά σχολεία ήταν στο κάθε πιτσιρίκι ξεχωριστά. Δηλαδή, ξέρεις, τι γλυκό, τι καλό, πόσο ταλέντο έχει, είναι η επόμενη φωνή της Ελλάδος κλπ. Γενικώς τα σχολεία ήταν σχετικά μετριασμένα, δηλαδή ήταν και θετικά και αρνητικά. Για παράδειγμα, άμα θέλετε να σας διαβάσω κιόλας, οι γονείς, για παράδειγμα, που στέλνουν τα παιδιά τους, λένε σε τέτοια σοου, θέλουν κρέμασμα, λέει ένας φίλος στο Twitter, για παράδειγμα. Κάποιοι άλλοι ρωτάνε, λέει, ας πούμε, ένα θετικό, λέει, Μαρίνα, είσαι φωνάρα, μας ανατρίχιασες. Ένα άλλο, τέτοιες φωνές θέλουμε. Ωραία, το διαβάζει αυτό το πιτσιρίκι που είναι 5 χρονών, 6, 7, 8,
τι φωνάρα είσαι εσύ, παιδί μου, και μπράβο, και είσαι η επόμενη μεγάλη φωνή της Ελλάδας. Και θέλω να μου πείτε τι θα γίνει όταν τελειώσει με το καλό αυτή η ιστορία η τηλεοπτική, το παιδάκι αυτό που θα επιστρέψει στην κανονική του τη ζωή, θα επιστρέψει πάλι στις συνήθειές του, στο σχολείο του. Πώς το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα? Το παιδάκι αυτό. Κάτσε, καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά το παιδάκι αυτό έχει δύο γονείς. Οι γονείς λοιπόν οφείλουν να θωρακίζουν τα παιδιά τους. Και τι εννοώ αυτό? Δηλαδή να τους εξηγήσουν ότι εφόσον παιδάκι μου θες να πας αυτό, το talent show που λέγεται μουσική σχολή, έτσι μουσικό σχολείο, θα πας. Αλλά οφείλεις το παιδί σου να το έχεις ενημερώσει για τα πάντα. Πω, και επίσης. Καταρχάς, πιστεύω ότι δεν αποφασίζουν τα παιδάκια ότι θα πάνε στη μουσική σχολή. Ναι. Αποφασίζουν οι γονείς. Όχι, μωρέ τώρα. Λες να ξύπνησε μια μέρα ένα παιδάκι και να είπε: «Μαμά, θέλω να πάω στη μουσική σχολή του Μέγκα». Θες να σου το πω αυτό? Ξέρεις πώς κάνουν σαν τρελά να πάνε? Και με το που είδαν το τρέλερ, πρέπει να είναι πάρα πολλά παιδιά που παρακαλούσαν τους γονείς τους να πάνε. Μα όταν είναι 10 χρονών, εκεί έρχεται, πολλά. Εκεί έρχεται τώρα τι να σου πω. Υπάρχουν παιδάκια τώρα έρχεται, στο λοιπόν, κύκλο πρέπει μου να που λέγανε θέλω να πάω στο MasterChef, κάνε κάτι να πάω να μαγειρέψω. Εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο γονέας και να αρχίσει να του εξηγεί. Όλους τους κινδύνους, αυτούς που είπε και ο Δημήτρης. Εσύ είσαι κατά του να πηγαίνουν τα παιδιά? Φυσικά, εννοείται. Γιατί μπορεί να πάθει ένα παιδάκι, δηλαδή, που γιατί? Θα πάει στο... Θα του δώσω το παιδάκι, αν θέλει να πάει, αυτό το αν θέλει Γιώργο το παιδάκι μου, να πάει από μόνο του. Δεν τα προσβάλλουν τα παιδάκια, δεν τους κάνουν αρνητικές δουλειές. Αν θέλει να πάει το παιδάκι από μόνο του. Δεν αποχωρούν τα παιδάκια για να στεναχωριούνται. Οκ, συμφωνώ. Δηλαδή, αυτό είναι το δρομικό, να μην βγαίνουν τα παιδιά καθόλου στην τηλεόραση. Ο λόγος που τα παιδάκια θέλουν να βγουν πιθανώς στην τηλεόραση είναι να αποκτήσουν μια αυτοπεποίθηση, μια επιβεβαίωση από κάποιο κύκλο ανθρώπων ότι είναι καλά. Κυρίως βέβαια οι γονείς το θέλουν αυτό. Τότε να μην το έχουμε, τότε να μην το έχουμε το παιδί πουθενά. Να μην παίζει σε σειρές, να μην είναι παιδί ηθοποιός, να μην είναι παιδί τραγουδιστής. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να μπαίνει στη διαδικασία. Δεν κρύβουμε τα παιδάκια. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το άλλο είναι δουλειά, είναι επάγγελμα που το κάνουν και πληρώνονται τα παιδάκια για να παίξουν σε μια σειρά ή να τραγουδήσουν κάπου, αν είναι τα παιδάκια θαύματα. Και είναι διαφορετικό να παίζουν σε ένα show, σε ένα talent show. Κάποιοι λένε ότι και το να πληρώνονται είναι χειρότερο, και βέβαια. Καλά, ότι ναι, ότι είναι δουλειά, ότι είναι επάγγελμα. Ναι, εδώ πάνε για το κέφι του. Αλλά το να προβάλλουν ένα ταλέντο του, έτσι όπως θα το προέβαλαν σε μια γιορτή του σχολείου, έτσι όπως θα το προέβαλαν σε ένα πάρτι. Είναι σε πολύ μια διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό να δώσουν, να δείξουν αυτό το ταλέντο του σε ένα περιορισμένο κύκλο ανθρώπων που ξέρουν ότι είναι προστατευμένα και τα ίδια και οι άνθρωποι αυτοί τα αγαπούν. Τι θα πάθει ένα παιδάκι που τραγουδάει ωραία όταν βγει στην τηλεόραση και τραγουδήσει ωραία? Δεν θα γίνει μετά? Τι θα γίνει μετά? Όταν τα παιδάκια αυτά σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, δυστυχώς θα χάσουν απότομα όλη αυτή την αυτοεπιβεβαίωση. Όχι, γιατί συμβαίνει στη ζωή γενικότερα, Γιώργο. Ακριβώς. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, μπορεί να παιδάκι να είναι πρώτος μαθητής στην τάξη και μετά να μην τα πάει καλά. Σε μικρότερο κύκλο είναι μια απογοήτευση. Σε πολύ μικρότερο κύκλο όμως. Είναι μια απογοήτευση. Στη ζωή υπάρχουν καλές στιγμές και κακές. Ναι, δηλαδή, δεν πρέπει να μάθει το παιδί να διαχειρίζεται την απογοήτευση. Θέλω να σου πω, αυτά τα παιδιά προφανώς δεν είναι ότι ξύπνησαν μια μέρα και είπαν έχω φωνή, θα είναι σε κάποια χοροδία, θα είναι κάπου. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν κανονικότητα τα μαθήματά τους, θα πηγαίνουν να κάνουν και αυτοί να διαγωνίζονται ωραιότατα στο τέλος της χρονιάς για να δείξουν τι έχουν κάνει, θα παίρνουν έναν έπαινο. Γίνονται αυτά, είναι σε όλα. Εγώ σου επιτρέπω, Δημήτρη, και πες. Οπουδήποτε υπάρχει πάντα ένας διαγωνισμός εισαγωγικά, να το πω έτσι. Τα παιδιά διαγωνίζονται καθημερινά. Όταν μιλάμε για διαγωνισμό σχολείου είναι διαφορετικό. Όταν μιλάμε για μια προβολή στην τηλεόραση και ακούγοντας, δεν θα ακούσει σε μια σχολή τραγουδιού «Παιδί μου, είσαι η επόμενη μεγάλη φωνή της Ελλάδας». Αυτές οι υπερβολές ότι είσαι μεγάλη φωνή και ότι περίμενε η καριέρα σου έρχεται, που είναι μα μια δεν ξέρεις αν θα τα πούνε αυτά. Για να κάνεις συγγνώμη, αυτό μπορεί να το πει και ο ίδιος ο γονιός, μπορεί να το πει ένας δάσκαλος. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δαιμονοποιούμε για κάποιο λόγο την τηλεόραση. Δεν δαιμονοποιώ την τηλεόραση. Δεν το αντιλαμβάνουμε αυτό. Δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι μόνο εμείς τους. Εγώ θα διαφωνούσα εάν γινόταν αρνητική κριτική στα παιδιά ή έλεγαν εσύ περνάς, εσύ απορρίπτεσαι. Αυτό είναι σκληρό. Αυτό η δημόσια απόρριψη ενός παιδιού είναι σκληρό. Ένα λεπτό. Εάν δεν υπάρχει δημόσια απόρριψη και υπάρχει απλά μια προβολή του ταλέντου που είδα ότι γίνεται εδώ, για ποιο λόγο μπορεί το να μην γίνεται δηλαδή δημόσια. Να μπορεί να μην γίνεται αυτή η δημόσια απόρριψη, αλλά σίγουρα για να βγουν αυτά τα παιδάκια στην τηλεόραση έχει γίνει οντισιόν. Πάλι υπάρχει απόρριψη. Δεν έκανε όλα τα παιδάκια που συμβαίνουν. Ναι, αλλά δεν είναι δημόσια η απόρριψη. Δεν είναι δημόσια. Τα παιδάκια που δεν έχουν προβάλει την απόρριψη της οντισιόν,
θα μπορούσε να είναι μία οντισιόν για οτιδήποτε. Το παιδάκι όμως αυτό δεν το, το, παιδάκι αυτό δεν το αντιλαμβάνεται. Το παιδάκι, βιώνει, το παιδάκι βιώνει την απόρριψη. Συγγνώμη, δεν τα παιδάκια που βγαίνουν δηλαδή στα μουσικά σε όλο τον κόσμο και περνάνε από οντισιόν και τα βλέπει και εκεί κόσμος. Είναι διαφορετικό και στην τηλεόραση να βγει το παιδάκι είναι άλλο. Άρα να μην υπάρχουν παιδιά ηθοποιούλες τώρα. Να μην υπάρχουν παιδιά τραγουδιστές. Να μην υπάρχουν. Να κάνω μία παρένθεση. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό γιατί γίνεται καταρχάς. Εγώ δεν έχω γιατί γίνεται. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο σοου. Που για το σοου. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι όμορφο να βλέπει ωραία παιδάκια με ωραίες φωνές. Αυτό το ταλέντο όσο περνάνε τα χρόνια αλλάζει. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Αυτό είναι αυτό. Σωστό. Δεν θα είναι τώρα όπως ήταν. Αλλά θέλω και εγώ να και πω κάτι. Μετά τις διαφημίσεις πρέπει να μάθω διαφημίσεις. Τώρα δεν γίνεται. Θα τσεκωθούμε μετά, θα ξεμαλιαστούμε μετά. Διαφημίσεις έχουμε και άλλα θέματα μετά. 14-5-5-5, ένα συγκλονιστικός καναπές. 2,5 χιλιάρικα και πάνω, συγκλονιστικός καναπές. lineadisalotti.gr, lineadisalotti λοιπόν, το κατάστημα που προσφέρει τον καναπέ, το συγκλονιστικό και 10.000 ευρώ μετρητά διαφημίσεις. Μοναδικός. Α, αντιστρέφω. Πιάσαν τόπο. Τόσες μέρες που χτίζω το γλύψιμο στην παρουσιάστρια, έπιασε τόπο επιτέλους. Δημήτρης Μιλιόγλου μας λέει την είδησή του. Τα απολαμβάνω. Χριστέ μου, τι ζούμε. Λοιπόν, ζούμε μεγάλες στιγμές και εμείς. Έζησε μεγάλες στιγμές θες και το θέατρο Μικρό Παλάς, που ήταν για άλλη μια χρονιά κατάμεστο για την πρεμιέρα την επίσημη της παράστασης Πράγματα και Θάματα. Πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι. Συνεχίστηκε και φέτος. Πολλοί κόσμος εκεί. Ο Θοδωρής Σταθερίδης που έχει γράψει την παράσταση και πρωταγωνιστή μίλησε βεβαίως για την παράστασή του, αλλά όχι μόνο. Όπως καταλαβαίνετε. Βρέθηκε εκεί πολλοί κόσμος και έχουμε πολύ υλικό. What? Τι το ρώτησαν. Τι. Για ποια το ρώτησαν, let me guess. Για ποια. Θα σου πω εγώ. Αρχικά το ρώτησαν αν έχει άγχος ή το τηλεοπτικό του εγχείρημα το καινούριο που θα κάνει. Πέρα από το Θεοδωρία Θερίδη όμως, για ποια παράσταση δέχτηκε πρόταση να πρωταγωνιστήσει και τι απάντησε ο Γρηγόρης Αναούτογλου. Εννοεί για γυναικείο πρόσωπο η Τατιάνα τόση ώρα. Α, το πήγατε. Παιδιά, να... βίντεο, εντάξει. Βίντεο, εντάξει. Δεν θέλετε να σου το πω. Θα τα δούμε όλα επί της οδός. Καλά. Πρεμιέρα για τα Πράγματα και Θαύματα του Θοδωρή Αθερίδη και το παρόν έδωσαν όλοι οι καλοί του φίλοι. Ο Θοδωρής Αθερίδης εκτός από το θέατρο αναφέρθηκε και στο νέο talk show που ετοιμάζει, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Μάρκο Σεφερλή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί τέτοιες εποχές καλά είναι αυτό που κάνεις να πετυχαίνει. Γιατί άμα δεν πετυχαίνει, άστα. Και μάλλον πήγαμε καλά και γι' αυτό το ξανακάναμε και φέτος. Επειδή έχω ξανακάνει, ξέρω εγώ, τον εκατομμυριούχο, έχω κάνει, ξανακάνει παιχνίδι, νιώθω άνετα λίγο με την τηλεόραση. Δεν νιώθω τώρα και δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνει ένας. Ναι, και τι κάνει ένας παρουσιαστής δηλαδή. Εσείς θα μας πείτε. Κάνω ό,τι θα κάνω με τους φίλους μου που κάθομαι κάπου και συζητάω. Αν θα μας παίρνει και η κάμερα. Έχει δεν ξέρω. Υπάρχουν και άλλα κόλπα να μου τα πείτε. Υπάρχει σχολή παρουσιαστών. Τι σας διδάσκουν στη σχολή παρουσιαστών. Να διαβάζετε κανένα βιβλίο, να μιλάτε σωστά ελληνικά. Τι άλλο. Εγώ τον Μάρκο τον αγαπώ. Τον αγαπώ, τον θαυμάζω και τον ευχαριστώ για τις ώρες που μου χάρισε που έπαιρνα αγκαλιά την κόρη μου όταν ήταν μικρή και βλέπαμε σε Φερλή και ευχαριστιόταν η ψυχή μας. Γι' αυτό και μόνο, επειδή τον γνωρίζω κιόλας και προσωπικά κτλ., τον αγαπώ. Είναι λίγο ψαχμένο, είναι λίγο διαφορετικό, δεν είναι αυτό το εύπεπτο, το εύκολο. Μου αρέσει γιατί με κάνει και σκέφτομαι. Δηλαδή σήμερα σκέφτηκα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου συμβαίνει αυτό. Σκέφτηκα λίγο παραπάνω από αυτό το... το μήνυμα ήταν το ότι η ζωή είναι έτσι στιγμές που πρέπει να περνάς πάρα πολύ ωραία. Με ρωτήρα να κάνω κάτι στο θέατρο για, για δεύτερη φορά. Γιατί κάποια στιγμή ήταν μια πολύ ωραία παιδική παράσταση. Που έτσι grand παράσταση παιδική, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος για να μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε το αρνήθηκα, αλλά είναι μια παράσταση πάρα πολύ ωραία που θα γίνει. Αν το σκέφτηκα, ναι, πέρασε από το μυαλό μου, αλλά... Μπορείς να σταθεί το μικρό στο σανίδι με το πράγμα. Εντάξει, ναι, θα μπορούσα. Τι ευχή δώσα στον Αντωνίδη μου για το, τι ευχή... για το μωρό. Μωρό, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Γεια σας, να είστε καλά. Θα μιλήσει πρώτα αυτός και μετά όλοι οι άλλοι. Η Καστανίπια Σμαραγδακαρίδη αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική προσπάθεια του Θοδωρή Αθερίδη. Άραγε του έδωσε συμβουλές. Δεν μπορώ να του δώσω συμβουλές, ούτως ή άλλως είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που κάνει και ο Θοδωρής έχει κάνει τηλεπαιχνίδιο στο παρελθόν. Εντάξει, αυτό είναι βέβαια ένα talk show, ούτε αυτό έχει σχέση με αυτό που κάνω εγώ.
Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλός γιατί είναι πολύ επικοινωνιακός και βρίσκει πάντα να πει με όλους τους ανθρώπους να συζητήσει πράγματα. Καλεσμένοι θα πάτε στο αργά, θα έχει. Αν με καλέσει, θα πάω. Φαντάζομαι να το πούμε μετά. Νομίζω ότι στην αρχή δεν. Εντάξει, θα με καλέσει, φαντάζομαι. Αν δεν με καλέσει, θα βάλω μέσον. Γενικά στους φίλους μου άρεσα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που δεν τους αρέσει γιατί θεωρούν ότι το ξανθό είναι. Και είναι, είναι πιο λαμπερό και πιο παιχνιδιάρικο και στα φώτα γράφει πιο. Αλλά εγώ αυτό ήθελα, γιατί ο ρόλος αυτό θέλει, να μην είμαι λαμπερή και. Δεν μπορείτε να γίνετε θαμπή όμως. Ωραία τα λέτε, ευχαριστώ. Και ο Γιάννης Ζουγανέλης ετοιμάζεται για τηλεπαιχνίδι. Θεωρώ την κάθε πρόταση τιμητική, όχι μόνο αυτές που μπόρεσα να υλοποιήσω και να ανταποκριθώ, και αυτές που δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ. Όχι. Όπως επίσης μου φαίνεται, το έχω ξαναπεί. Όχι, ναι, πολλές υπάρχουν. Πολλές που δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Είτε γιατί δεν αισθάνομαι δυνατή. Όχι, έχω πολλές προτάσεις. Δεν ικανοποιούσαν εννοείται. Ναι, όχι ικανοποιούσαν, όχι. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ναι. Μπορεί να μην έχω τις δυνατότητες να. Δηλαδή άβολα σε κάποια δουλειά. Σε πολλές προτάσεις. Όχι, σε άβολα σε δουλειά, όχι που έχω αποδεχτεί. Για τον κύριο Σεφερλή που θα αναλάβει την πρωινή εκπομπή. Του εύχομαι να πετύχει με όλη μου την καρδιά. Κοιτάξτε. Είναι ένα ρίσκο για κάθε ηθοποιό που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να μπει να κάνει τον παρουσιαστή. Είχε τη διάθεση να το κάνει αυτό, απεδέχτηκε την πρόταση, ελπίζω να πάει καλά. Το παρόν στη θεατρική πρεμιέρα έδωσε και ο Γιάννης Αϊβάζης που μίλησε για τον Μάρκο Σεφερλή αλλά και τις αρνητικές κριτικές. Αυτοί οι οποίοι διοικούν τα κανάλια ξέρουν λιγότερο από αυτούς που κρίνουν και λένε ότι κάποιος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Το ίδιο πράγμα έχω αντιμετωπίσει και εγώ στην πορεία. Ακριβώς, στην οποία άκουγα τα εξαμάξεις και στην τελική τα νούμερα μου ήταν τόσο καλά, τα οποία κάποιοι, ξέρω εγώ, βγήκανε λίγο χαζούλιδες. Νομίζω. Αυτό είναι η πρόταση για τηλεόραση. Το αντικείμενό μου είναι ηθοποιός, δεν είμαι παρουσιάστης. Έτοιμη για το νέο βήμα στη ζωή της μετά το διαζύγιο η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Φέτος το καλοκαίρι, διαβάσαμε δημοσιεύματα ότι έχετε κάνει μια καινούργια αρχή στη ζωή σας. Πού το διαβάσετε σας το διαβάζουμε. Ναι, διαβάζουμε. Ότι έχετε κάνει μια καινούργια αρχή στη ζωή σας και ότι είστε σε μια πολύ ωραία. Ειλικρινά δεν το ξέρω αυτό, πραγματικά. Είστε ξαναερωτευμένοι και τέτοια. Ναι. Χαίρομαι που το ακούω. Αλλά δεν ισχύει. Καμία σχέση, δεν είχα ιδέα για αυτό το πράγμα που λέτε. Μετά τον χωρισμό, είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, ώστε να ξανακάνετε. Κοίταξε να δεις, λογικό δεν είναι. Κάποια στιγμή θα γίνει το βήμα, θέλουμε δεν θέλουμε. Έτσι η ζωή προχωράει μπροστά. Να πω κάτι για τον καλεσμένο που θα έρθει σε λίγο. Για πες. Να μαντέψει ο κόσμος ποιος θα είναι. Ο καλεσμένος μας που θα έρθει σε λίγο. Έχουν πει για αυτόν. Ο Κωνσταντίνος είναι άντρας παλαιάς κοπής. Gentleman. Πιο σωστά, δανδύς. Με όλη τη σημασία της λέξης. Θα σου ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Θα σε κοπλιμεντάρει. Θα πληρώσει το λογαριασμό. Με λίγα λόγια. Αυτό μας νοιάζει. Με λίγα λόγια θα σε κάνει να αισθανθείς γυναίκα. Και μάλιστα μοναδική. Ακόμη και ποιος είναι ικανός να σου απαγγείλει εκεί που δεν το περιμένεις. Τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο έχουμε. Τι γίνεται! Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι ο αγαπημένος. Σωστά. Τι ζεστέ. Σωστά. Γιατί. Από το Βυζάντιο κρατάει. Μια ιστορία παλιά θα σας την πούμε άλλη φορά. Ο καλεσμένος μας θα είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Γιατί έχει να πει για το γάμο. Έχει να πει για το παθιασμένο φιλί που συζητήθηκε. Έχει να πει για το πώς έκανε την πρόταση γάμου. Αυτό το αγόρι το περιμένουμε σε λίγο με τρέλα κοντά μας, όμως πάμε σε έναν άλλο επερχόμενο γάμο. Γάμος δεν ξέρουμε αν θα γίνει ακόμα. Σίγουρα θα γίνουν γονείς το Φεβρουάριο, περιμένουν κοριτσάκι. Μιλάμε για τον Γρηγόρη Πετράκο και τη Θεοφανία Παπαθωμά. Πραγματικά εμείς λίγο τα χάσαμε όταν έσκασε η είδηση της εγκυμοσύνης, της σχέσης. Τα κάνανε για μας λίγο γρήγορα. Από ό,τι φαίνεται όμως, η Θεοφανία με τον πρώην σύζυγό της είχαν χωρίσει και ο Γρηγόρης δίνει επιτέλους μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Τα λέει όλα στον Πάνο Γιαννακόπουλο στο περιοδικό Εγώ. Και λέει ότι είναι η γυναίκα της ζωής του και μόλις την είδε ήξερε ότι αυτή θα είναι η γυναίκα των παιδιών του. Ας τα δούμε. Θεοφανία Παπαθωμά, Γρηγόρης Πετράκος, ένας έρωτας, μία σχέση που θα ολοκληρωθεί με τον ερχομό της κόρης τους το Φεβρουάριο.
Εδώ και ένα χρόνο περίπου έγινε γνωστό πως η ηθοποιός και ο τραγουδιστής είναι μαζί και ζουν έναν πολύ μεγάλο έρωτα. Η είδηση της σχέσης τους προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς ήταν λίγοι εκείνοι που ήξεραν ότι η Θεοφανία Παπαθωμά με τον Πασχάλη Τσαρούχα είχαν επιλέξει να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους μετά από 10 χρόνια γάμου. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι ο Γρηγόρης Πετράκος ήταν το τρίτο πρόσωπο. Ο τραγουδιστής μίλησε στο περιοδικό «Εγώ» τόσο για τη σχέση του με τη Θεοφανία Παπαθωμά, για το παιδί που περιμένουν, αλλά και για το αν ήταν τελικά το τρίτο πρόσωπο στο γάμο με τον πρώην σύζυγό της. Ο γάμος Θεοφανίας είχε λυθεί πολύ πριν γνωριστούμε. Απλά τόσο η ίδια όσο και ο πρώην άνδρας της είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων και δεν φροντίζουν να διατυπανίζουν τις ζωές τους. Είναι γεγονός ότι διακριτικά η Θεοφανία Παπαθωμά και ο Πασχάλης Τσαρούχας πήραν το διαζύγιό τους και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει μπει σε διαδικασία δηλώσεων. Άλλωστε, η Θεοφανία Παπαθωμά μαζί με τον Γρηγόρη Πετράκο έχουν ανοίξει ένα ολοκένουργιο κεφάλαιο στη ζωή τους, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το κοριτσάκι τους. Το πρώτο παιδί για τον τραγουδιστή, το δεύτερο για την ηθοποιό. Σύντομα θα γίνετε μπαμπάς, το θέλατε? Φυσικά, δεν έτυχε. Το ήξερα από πολύ μικρός πως θα μου συμβεί. Πάντα ήξερα ότι θα γνωρίσω κάποια στιγμή μια γυναίκα η οποία θα μου το ξυπνήσει. Έτσι και έγινε. Με το που γνωρίσατε τη Θεοφανία, ξέρατε ότι θα γίνει η μητέρα των παιδιών σας? Το ήξερα από το πρώτο μήνα. Γάμος, όπως φαίνεται, προς το παρόν δεν θα γίνει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι όλα να κυλήσουν ομαλά αυτούς τους μήνες. Ενώ, όπως δήλωσε ο ίδιος, κάθε μέρα νιώθει την αγάπη του να μεγαλώνει για εκείνη. Πάντα ερωτευόμουν γυναίκες που θεωρούσα πάνω από εμένα. Μου αρέσει να θαυμάζω τη γυναίκα μου. Εσείς φαίνεστε ήσυχος πράος και η σύντροφός σας περισσότερο τσαμπουκάς. Είναι περίεργο που τους έχουν αποδώσει αυτό το προφίλ. Στην πραγματικότητα είναι περισσότερο γαλήνη από μένα. Ο Γρηγόρης Πετράκος έχει βρει την ιδανική γυναίκα στο πρόσωπο της Θεοφανίας Παπαθωμά και το Φεβρουάριο το ζευγάρι θα υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειάς του. Θα πει δεν ήταν ψεύτικα, στα αλήθεια σε ρωτεύτηκα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι για αυτό το ζευγάρι. Γουστάρω πάρα πολύ όταν μια γυναίκα χωρίζει, έχει ένα παιδάκι και ξαναφτιάχνει τη ζωή της. Γιατί, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει πολύ κακή εκεί έξω και θέλουν τις γυναίκες όταν χωρίζουν κάποια να τις βλέπουν το ζόρι δυστυχισμένες. Καλή, γιατί έχει παιδί και να περιμένει και να μην φτώνει και να μην βιαστεί. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτή τη γυναίκα να ξανανθίζει, γιατί έκανε ένα γάμο. Η γυναίκα δεν πήγε καλά, έχει το παιδάκι της και να είναι ξανά ερωτευμένη. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Εννοείται. Μπράβο τους. Λοιπόν, τώρα, αγάπη είναι. Έτσι ξεκινήσαμε. Εσύ τι είπες, αγάπη είναι. Αγάπη είναι εσύ, Τατιάνα μου. Εννοείται. Το θυμάμαι. Λοιπόν, αγάπη είναι, είναι το νέο τραγούδι των Ονειράμα. Το έχω λατρέψει. Θα πάρω τον άντρα μου, θα τον κρατήσω το χέρι δυνατά και θα πάω να τους ακούσω, γιατί τους αγαπώ. Και είναι και μαζί μας η Ονειράμα, ο Θοδωρής, ο Μαραντίνης και όλο το συγκρότημα. Καλησπέρα σε όλους, μαζί με την Κατερίνα τη Σουλιώτη. Γεια σου, Τατιάνα, εδώ είμαστε μαζί με τη Ονειράμα, λίγα 24 ώρα πριν από τη μεγάλη συναυλία τους με τον Σάκη Ρουβά. Είμαι εδώ μαζί με το ψηλό, με καλύπτει συνέχεια, κατάλαβες τι γίνεται. Και έχουν και εδώ. Ο ψηλός αυτός είναι φαν της εκπομπής σου, Δημήτρη, πες ό,τι έχεις να πεις, φαν, πες τα όλα, πες τα. Είμαι φαν. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την εξής ερώτηση. Εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το τραγούδι σας και απαντήσαμε όλοι στο ερώτημα «Αγάπη είναι». Θέλω να μου απαντήσετε ένας-ένας πριν ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα. Θοδωρή. Κοίταξε, η αγάπη είναι πολλά πράγματα, όπως λέει και το τραγούδι. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι πέρα από τα παιδιά μας, που σίγουρα εκεί είναι η μεγαλύτερη αγάπη που υπάρχει, θα λέω ότι η αγάπη είναι μουσική. Έλα, βρε Θοδωρή. Έλα, βρε Θοδωρή. Η Σύση κακομοίρα είπε: αγάπη είναι να μην μπορώ να κλείσω μάτι όταν δεν σε δω, μωρέ. Εσύ είπε τα παιδιά και τη μουσική. Έχει αποδειχτεί μέσα στα χρόνια. Για πάμε στο Δημήτρη, στον Αλέξανδρο, στον Χρήστο. Ποιος θα πει τώρα? Ψηλέ, ξεκινάμε και πάμε. Αγάπη είναι? Αγάπη είναι, λέει, τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι η Τατιάνα. Ευχαριστούμε. Δεν θα το πάμε καλά. Είσαι το χωρισμό όμως. Εντάξει, το είπα. Το είπες, μια χαρά το είπες. Αγάπη είναι. Κοίταξε, εγώ επειδή πρόσφατα έχω γίνει πατέρας. Ναι. Θα πω το γιο μου και τη γυναίκα μου. Να είσαι καλά. Αγάπη είναι. Τώρα μάλλον έχω μια κουρούλα 5 ετών. Οπότε μάλλον και εγώ εκεί θα κολλήσω. Αγάπη είναι τα παιδιά μας.
Ε, το ίδιο. Νομίζω είναι μοιραίο, είναι μοιραίο. Είσαστε όλοι την οικογένεια. Αποδεικνύεται, αποδεικνύεται περίτρανα. Όλοι παντρεμένοι με παιδιά. Ακριβώς. Αυξάνονται και πληθύνονται οι ονειράμα, βλέπω. Έρχονται διαρκώς παιδιά στον κόσμο. Νέα γενιά ονειράμα. Λοιπόν, εκτός από το αγαπημένο μου τραγούδι, τι άλλα τραγούδια θα πείτε? Ολοκληρώνεται το Σάββατο στο Taekwondo η περιοδία Ace of Hearts, που είναι αφιερωμένη στους σκοπούς του Συλλόγου Όραμα Ελπίδα για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την οικονομική ενίσχυση ακριβώς της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Τι άλλα ωραία τραγούδια θα πείτε και πείτε μας δύο λόγια για το τι θα δει ο κόσμος, τι θα ακούσει το Σάββατο. Πέρα από το ότι θα θαυμάσουμε όλοι για μια ακόμα φορά το Σάκη, που όλοι αγαπάμε, εμείς θα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά το τραγούδι που ακούσατε ζωντανά στο κοινό και έχουμε μεγάλη ανεπομονησία να δούμε την ανταπόκριση. Και σίγουρα τα υπόλοιπα τραγούδια που κατά καιρούς μας έχουν δείξει ότι αγαπάνε και μας έχουν στηρίξει τόσο καιρό. Θοδωρή, με εμπιστεύεσαι το προαίσθημά μου, το feeling μου? Το εμπιστεύομαι απόλυτα και ελπίζω να είναι και προφητικό. Ωραία, άκου να δεις λοιπόν. Θεωρώ ότι αυτό το τραγουδάκι είναι ένα τραγούδι το οποίο σημαίνει κάτι για όλους μας. Και επίσης είναι ένα τραγούδι που δεν έχει καμία ηλικία. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το αγαπημένο δικό μου που είμαι 16 χρόνια με τον Νίκο Βαγγελάτο, μπορεί να γίνει το αγαπημένο της Εστέ που είναι ελεύθερη και ψάχνει την αγάπη, μπορεί να γίνει το αγαπημένο του Γιώργου που έχει δύο παιδιά και τα λατρεύει, μπορεί να γίνει το αγαπημένο όλων μας. Θεωρώ ότι θα είναι μία από τις πολύ μεγάλες σας επιτυχίες αυτό το τραγούδι. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Και έτσι πιστεύουμε και εμείς. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία και Κατερινά, δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να έχω άλλη μια κουβέντα από σένα, γιατί έχω πάθει σύνδρομο στέρησης. Αυτό δεν γίνεται. Η Σύζη θα είναι. Η Σύζη καιρό να τη δούμε. Όχι, όχι, μια επαγγελματική οικογενειακή υποχρέωση και δεν μπορέσει να είναι δυστυχώς. Μην μου πεις ότι είναι τρίτη φορά έγκυος, γιατί τελευταία ώρα το έσκασε η βόμβα, κατάλαβες τι γίνεται. Να κοιμηθούμε λίγο και μετά ξανά. Είναι ξενύχτης, δεν τον αφήνουν τα παιδιά να κοιμάται, Τατιάνα. Μην τον βλέπεις τώρα το καλλιτέχνη, δεν τον αφήνουν τα παιδιά να κοιμάται. Λογικό, δεν είναι ευτυχώς. Βέβαια. Θα πεις κάτι στην Εστέλ, βρε ψηλέ, τώρα. Πες κάτι στην Εστέλ. Στο Γιώργο, στο Γιώργο να πω καλύτερα, στο Γιώργο. Εγώ είμαι φαν του Γιώργου. Καλέσαι ο Γιώργος. Ναι, ναι, ωραίος. Έχει κοφτό λόγο, έτσι. Το έχει άσχημα. Έχει άσχημα. Και η Εστέλ καλή είναι. Καλή είναι. Εντάξει, περνάω και. Αλλά είναι πιο του Γιώργου φαν. Ωραία, λοιπόν. Ένα μεγάλο φίλι στο Δημήτρη από όλες μας. Και ένα μεγάλο φιλί σε όλους τους ονειράμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Αχ, σου λέω τη θεά. Δεν είπα. Η Σύση θα είναι. Πέσιμο, δεν πιστεύω να είναι πάλι εκεί. Πέσιμο το τρελαίνω. Πού πάμε τώρα? Πώς? Rocky Horror Show. Πάλι σε μουσική θα πάμε. Για να. Τι θα κάνετε αν σας έπιανε λάστιχο στη μέση του πουθενά και βρίσκατε ένα σπίτι, μάλλον ένα πύργο, σας ανοίγανε και βλέπατε μπροστά σας το Φραγκενστάιν τον ίδιο ντυμένο και τραβεστή? Δεν τολμάω να σας... Μάλλον μην απαντήσετε, δεν πειράζει. Θες να σου απάντησα... πω κάτι, ναι, το οποίο είναι διαστροφικό? Όχι. Άντε, πες. Επειδή έχω δει αυτή την παράσταση. Νόμιζα ότι έχεις δει σε πύργο τραβεστή Φραγκενστάιν. Όχι, μην το πες. Και τρόμαξα. Εάν ο ηθοποιός είναι... βγάζει αντρίλα... Αχα. Είναι περίεργη αίσθηση αυτή. Δηλαδή, σε τριγκάρει κάπως περίεργα. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι, επειδή είναι πολύ κόντρα, είναι κάπως περίεργη αίσθηση. Είναι. Θα δούμε και τον άνθρωπο που κάνει τον τραβεστή, λοιπόν, και τις δηλώσεις και αποκαλυπτικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών της παράστασης. Εντάξει. Πάμε στο βίντεο. Rocky Horror Show στο Rex από τις 17 Οκτωβρίου, αλλά η παρουσίαση της παράστασης στους δημοσιογράφους έγινε χθες. Αποκαλυπτικές δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές και ακόμα πιο αποκαλυπτικές εμφανίσεις με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Ασπιώτη π.χ. να ανοίγει διάπλατα την πέρτα του ποζάροντας με στήθος, μπούτι και ζαρτιέρες. Και ο σούπερ μόντελ, στο πέσιμο της Κατερίνας Σουλιώτη, αν θα πήγαινε καλεσμένο σε κάποιο πρωινό, μπορεί να μην απάντησε πως δεν σηκώνεται από το κρεβάτι του με λιγότερα από 10.000 δολάρια, αλλά ως Μωάμεθ δεν πάει αυτό στο βουνό, οπότε το βουνό πρέπει να έρθει στο Μωάμεθ. Έχω πρόβλημα με το πρωί. Αν έρθω στο σπίτι μου, πολύ ευχαρίστως να δεν έχω... Και από τη μαγική εμφάνιση του Κωνσταντίνου Ασπιώτη φτάσαμε στη μαγική εξαφάνιση από το πλάνο της Βασιλικής Τρουφάκου, η οποία δεν μπορούσε να κάνει κοινή δήλωση με την Τζέννη Θεωνά. Η
κοιμώ. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Μετά. Ναι. Και κοιτάξτε πώς χάνεται. Η Τζένι Θεωνά όμως εκεί, κολόνα των δηλώσεων. Τόσο πολύ που όταν τη ρωτήσαμε αν εκείνη θα πήγαινε καλεσμένη σε κάποιο πρωινό, πήρε φόρα και προχώρησε 5 μέρες στο μέλλον, λέγοντας ότι δεν έχει προλάβει ακόμα να δει ή να πάει στο πρωινό του Μέγκα. Τζένι, ξεκινάει σε 4 μέρες. Μάρκος Ηλιάκ. Τι πρωί. Είναι και 2 συμπαθέστατοι. Στο κύριο Λιάγκα και τη Σκόρδα έχω πει αρκετές φορές και είναι εξαιρετική στη δουλειά τους. Το άλλο πρωινό δεν έχω προλάβει φυσικά να το δω ούτε να πάω. Κάπου εκεί χρειάστηκε η μαγική επανεμφάνιση της Βασιλικής Τρουφάκου, μόνης της πλέον, να σώσει την κατάσταση. Για πρωινά δεν μίλησε, μίλησε όμως για το κάτω παρτάλι και λεφτά. Τι έπαθες? Όχι, απολύτως τίποτα. Είσαι καλά? Ναι, καλά. Έχετε ξεκινήσει τα γυρίσματα, γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι ο Τάσος Χαλκιάς εξαιτίας οικονομικών διαφωνιών δεν θα είναι φέτος. Ο Τάσος είναι στη θέση του. Περιμένω σαν το παιδί, το μικρό, να ξαναξεκινήσουμε τα γυρίσματά μας. Οικονομικά όλα εντάξει, έχετε πληρωθεί, γιατί έχουμε κάποια σειρά. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Και από τα λεφτά, στα λεπτά της ώρας που μετράει η Νάντια Μπουλέ και δεν της φτάνουν. Ή έτσι τουλάχιστον δήλωσε όταν τη ρωτήσαμε για τα παράπονα του Γιώργου Λιάγκα ότι δεν πηγαίνει καλεσμένη στην εκπομπή του. Όταν δεχτώ πρόσκληση μάλλον και θα μπορώ να έρθω, θα έρθω. Έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας πως είχε κάνει πολλές φορές προτάσεις να πας στην εκπομπή ως καλεσμένη. Ήταν φορές που δεν μπορούσα να πάω στην εκπομπή όμως, όταν προκύψει ευκαιρία θα πας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Νάντια. Ευχαριστούμε. Την καλό κάθε χρόνο. Και όχι εγώ προσωπικά. Την φέρει φέτος ο Αρούλης. Έχει κόλλημα μαζί μου. Την νομίζει που έχω πει τα καλύτερα για αυτή. Τη θεωρώ όμορφη, σεξι, ταλαντούχα. Και στο. Πώς το λένε, στο τραγούδι. Είχατε κάνει μια τηλεόραση. Αντίο, Νάντια. Καλή επιτυχία. Και για χαρά ενορχιστρωτή της παράστασης Δήμο Αναστασιάδη. Θα είναι άραγε ο Δήμος το φετινό The Voice. Τι δεν του άρεσε στο περσινό? Δεν είχα καμία σχέση με, ούτε με κριτική ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Θα είσαι φέτος? Δεν θα είμαι, ίσως γιατί τελικά βγαίνει κάτι άλλο στο τέλος. Γιατί για άλλο πάω, για άλλο βγαίνει. Να πάτε να τη δείτε αυτή την παράσταση, θα είναι καταπληκτική. Αυτός εδώ ο καναπές είναι το σημερινό σας δώρο. Θέλω να σας πω ότι τον έχω ερωτευτεί. Ναι, είμαι ερωτευμένη με ένα καναπέ. Αυτός ο καναπές λοιπόν, ο οποίος έχει αυτό το γκρι χρώμα το ανοιχτό, το οποίο ταιριάζει, είναι ό,τι πιο φίνο και ταιριάζει με όλα τα σπίτια, θα γίνει δικό σας με ένα τηλεφώνημα μαζί με 10.000 ευρώ. Θέλω μόνο να σας πω ότι είναι ένας καναπές ο οποίος είναι εξαιρετικής ποιότητας. Μακάρι να μπορούσατε να καθίσετε όπως κάθομαι και εγώ, να τον αισθανθείτε. Είναι πανάκριβος. Έχει περίπου 2.500 ευρώ ο καναπές, για να καταλάβετε. Πανάκριβος. Εντάξει. Είναι ένας καναπές ο οποίος έχει ένα κόστος τέλος πάντων και που δεν μπορούν όλοι εύκολα να τον βάλουν στο σπίτι τους. Αυτοί που μπορούν θα τον βάλουν. Αυτοί που δεν μπορούν θα τον κερδίσουν από εμάς. Στο 14555 ο πιο γρήγορος θα κερδίσει τον καναπέ μαζί με 10.000 ευρώ μετρητά. Τον προσφέρει το κατάστημα lineatisaloti.gr, lineatisaloti.gr. Σας λέω τη διαδικτυακή του διεύθυνση, αλλά το κατάστημα δεν λέγεται .gr βεβαίως. Λίνια της Αλώτη λέγεται το κατάστημα. Και 14555 και διαφημίσεις. Θα μπορούσαμε να είμαστε στη Νέα Υόρκη, αλλά είμαστε στην όμορφη Ελλάδα μας. Σε μία μπουτίκ, λίγο διαφορετική. Μία μπουτίκ κρέατος. Συγκεκριμένα, ένα ελληνικό κρεοπωλείο που είναι η απόδειξη ότι οι Έλληνες, όταν έχουν κέφι, διάθεση, δημιουργούν φινετσάτα μαγαζιά που εμπνέουν εμάς τους σεφ και τους νοικοκύριδες να μαγειρέψουμε. Για πάμε. Πέτρα, ξύλο, ατμοσφαιρικός φωτισμός, χαλαρωτική μουσική, σου φτιάχνουν το κέφι να ψωνίσεις και να διαλέξεις εκλεκτά κρέατα για τη μαγειρική σου. Γεια σου, Στράτο. Γεια σου, Κυριακό. Θα μαγειρέψω στο στούντιο κάτι σε χοιρινό. Ναι, τι να φτιάξεις. Είναι πολύ τελικά, ακόμα το ψάχνω γιατί ναι. Από το χώρο σου έχω εντυπωσιαστεί, οπότε θα πρέπει να είναι κάτι αντίστοιχο, κάτι πολύ φινετσάτο. Ωραία. Θα έχει χοιρινό σίγουρα και θέλω να μου πεις ποια κομμάτια κρέατος κάνουν γιατί. Ναι. Δηλαδή,
Το χοιρινό έχουμε πολλές επιλογές. Mm-hmm. Έχουμε άπαχα κομμάτια για κατσαρόλα. Τέλεια. Έχουμε πιο με περισσότερο λιπάκι για το φούρνο. Ωραία. Που το χρειάζεται για προστασία. Για να βγαίνει έτσι καραμελωμένο και... Και έχουμε, ας πούμε, και κομμάτια με ακόμα περισσότερο λιπάκι, ας πούμε, όπως η πανσέτα, που μπορούμε να κάνουμε να παίξουμε διαφορετικά. Είτε δηλαδή σχάρα, να κάνουμε σκάρα, να φτιάξουμε μια barbecue σάλτσα γλυκόξινη ή ένα ασιατικό. Έχει παραγγείλει τραγούδι. Έχω παραγγείλει τραγούδι με μαμά Κερκυραία, με μπαμπά από τη Μάνη και την Κρήτη. Αλλά σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Μανούλα, στη γιαγιά, τον παππού. Πώς τη λένε τη Μανούλα σου? Τη Μανούλα τη λένε Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου, σ' αγαπώ. Φιλιά πολλά. Κυρία Μαργαρίτα, έχουμε το πιο όμορφο, το πιο γλυκό, το πιο ταλαντούχο, το πιο καλύτερο παρουσιαστή στη μαγειρική που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Συγχαρητήρια για το γιο σας, τον Κυριάκο σας, κυρία Μαργαρίτα μου. Έλειωσες με τη Μανούλα. Είσαι με τη Μανούλα. Τη Μανούλα έλειωσες, την κυρία Μαργαρίτα, τη Μανούλα. Ζωγράφος, χαρισματικός άνθρωπος, χαρισματικός. Λοιπόν, όμορφη Κέρκυρα, δεν νοείται. Το απόλυτο κυριακάτικο κερκυραϊκό τραπέζι βρέξει χιονίσει. Έχει ferry boat, δεν έχει ferry boat να πάει από Ηγουμενίτσα Κέρκυρα. Να προσγειωθεί το αεροπλάνο στην Κέρκυρα. Δεν νοείται τραπέζι, το απόλυτο κυριακάτικο τραπέζι, χωρίς την εξαιρετική παστιτσάδα. Και όταν λέμε παστιτσάδα εννοούμε κόκορα παστιτσάδο και κόκορα λανιάρικο, έτσι, όχι κόκορα. Αλλά επειδή οι Κερκυροί δεν θέλουν να στάζουν τον ένα και μοναδικό ευπρεπέστατο κόκορα που είχαν, αποφασίζαν να βάζουν και μοσχαράκι σε αυτό το παραδοσιακό φαγητό. Ναι, ένα κόκορα τον έχεις εκείνο το κοτέτσι. Να είναι ρε παιδί μου, να είναι ένα αρσενικό εκεί πέρα το σφάξουνε. Δεν λέει. Έχω να σου πω πολλά. Αυτό η παστιτσάδο δεν είναι απλό κόκκινιστο. Δεν είναι δηλαδή τα μακαρόνια με την τρύπα, ναι, που έχει αυτή την ρουλιαστή την σάλτσα και έχει μια σκατουλίτσα από πάνω κρέας. Και λες, τι είναι όλο αυτό? Πρόκειται για παστιτσάδα με χοντρό μακαρόνι που μένει μέσα η σάλτσα και γεμίζει ο ουρανίσος και ξετρελαίνεσαι. Μυστικά μπαχαρικά τα οποία θα τα αποκαλύψουμε σήμερα. Μέχρι και τη θεία μου, πήρα τη θεία μου την Τασία στο χωριό χθες το βράδυ. Σ' αγαπώ, θεία Τασία, καλή. Ποιο χωριό είσαι από την Κέρκυρα? Από τις Βαρυπατάδες. Πώς? Βαρυπατάδες. Δεν το ξέρω. Απέναντι από τον Μπέλικα, γραφικότατο χωριό. Θα μας φέρεις καμιά φωτογραφία να δείξουμε τις Βαρυπατάδες? Ένα όνειρο, εντάξει, ένα όνειρο. Το κάθε σπίτι λοιπόν το φτιάχνει διαφορετικά. Mm-hmm. Μυστικά μπαχαρικά πολλά. Και ένα μείγμα, για άνοιξε το, να μου πεις. Τι μυρίζει? Αυτό είναι ειδικό μπαχαρικό από τη θεία σου, από τους Βαρυπατάδες και κυράς. Ειδικό μπαχαρικό, το οποίο είναι το σπετσερικό. Μυρίζει, μυρίζει φαρμακείο, παιδιά. Αυτό... Γιατί το σπετσερικό? Αυτό είναι μία κανέλα, όμως, που είναι πολύ πιο έντονη από την κανέλα. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, είναι το σπετσερικό. Οι Κερκυραίοι πηγαίνανε και πάνε. Υπάρχει και στο Σαρόκο ένα φαρμακείο που πάνε να αγοράσουν τα μπαχάρια τους, τα μπαχαρικά τους, από το φαρμακείο. Και λέγεται σπετσερικό. Έχετε ξανακούσει? Τι ιδιαίτεροι άνθρωποι είναι αυτοί οι Κερκυραίοι. Πάνε στο φαρμακείο και λένε, μωρέ, δώσ' μου ένα σπετσερικό, μωρέ, έτσι λένε. Και μιλάνε και γρήγορα, ναι, και αυτό, γι' αυτό το λέω και από γρήγορα. Λοιπόν, θα σας πω το μυστικό σπετσερικό, να το φτιάχνετε εσείς. Είναι ο λόγος που αρωματίζει όλο το παστιτσάδο σας, η παστιτσάδα σας. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω μοσχαράκι. Θα σας πω και πολλές τεχνικές. Πριν ξεκινήσω όμως, θα βράσω χοντρό μακαρόνι. Για την παστιτσάδα σας θα χρησιμοποιήσετε ό,τι μακαρόνι με τρύπα έχετε. Δηλαδή, θα μπορούσατε να βάλετε και πένες. Εγώ θα βάλω τώρα τα μεγάλα τα μακαρόνια, αυτά που βάζουμε για το παστίτσιο. Εντάξει, mm-hmm, με την τρύπα. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε, θα βάλουμε ή πένες ή ακόμα και ριγκατόνι. Είναι σημαντικό να μπει μέσα η σάλτσα. Έχουμε μια παχιά σάλτσα. Λοιπόν, τώρα για το κρέας. Πήρα χθες το. Τι κρέας θα χρησιμοποιήσουμε? Ποντίκι. Πήρα ένα παιχνιδάκι από την. Τι εννοείς ποντίκι? Γιατί μια αγελάδα βλέπω. Είναι αγελάδα. Το ποντίκι μου, παιδιά, είναι το ποδαράκι από την αγελάδα. Και όταν πηγαίνετε και στο χασάπι σας, αυτό το εξαιρετικό χασάπι που είδατε και πριν και μου τα είπε όλα αυτά μυστικά, θα διαλέγετε το μπροστινό ποντίκι από τα μπροστινά τα πόδια, γιατί αυτά δεν γυμνάζονται τόσο πολύ όσο τα πίσω, για να είναι πιο μαλακό ακόμα και πιο νόστιμο το ποντικάκι από το κρέας. Αυτά περί ποντικιού. Δηλαδή, ξέρουμε εμείς να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το μπροστινό πόδι της αγελάδας. Θα το ζητάτε, θα το ζητάτε. Θα λέτε, θέλω από το μπροστινό, από τα μπροστινά πόδια, όχι από τον μπούτι. Κοίτα κάτι μυστικά τώρα. Το ποντίκι λοιπόν είναι... Το μπροστινό πόδι της αγελάδας είναι πιο μαλακό από το πίσω πόδι της αγελάδας. Λοιπόν,
κολπάκια για να αναγνωρίζει το κρέας. Το ποντίκι πρόκειται για ένα κρέας το οποίο γίνεται ιδανικό μέσα στην κατσαρόλα. Δηλαδή θέλει την παρουσία του υγρού στοιχείου για να μαλακώσει. Αυτά τα μαύρα, τα άσπρα που θα δείτε μέσα στο κρέας, το κόβω εγώ τώρα. Βλέπετε κάποια άσπρα. Αυτά τα άσπρα λοιπόν λέγονται συνδετικός ιστός. Αυτά τα είχα μάθει κάποτε όταν σπούδαζα. Γιατί έχουμε και στην Ελλάδα εξαιρετική σχολή επαγγελμάτων κρέατος, λέγεται ΣΕΚΑ, Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, που η νομοθεσία λέει ότι όποιος ανοίγει χασάπικο πρέπει να πηγαίνει εκεί πέρα για να μάθει τα πάντα πάνω από το κρέας. Λοιπόν, όταν είχα πάει εγώ εκεί πέρα στα νιάτα μου, γιατί είμαι και. Με βλέπεις έτσι χαρούμενο και. Είμαι και εγώ. Έχω και εγώ τα χρόνια μου. Λοιπόν, ήμουν πάρα πολύ παθιασμένος λοιπόν τότε και πήγα μαζί με τους χασάπηδες όλους τους εξαιρετικούς να μάθω και εγώ τι συμβαίνει στο κρέας. Αυτό το άσπρο που δεν έχει το φιλέτο. Αυτό εδώ το άσπρο που δεν έχει το φιλέτο, αυτό όλο που το βλέπετε τώρα σκληρό και ενδεχομένως θα σας δυσκολέψει και να το κόψετε, άμα το βράσουμε θα μαλακώσει πολύ. Οπότε αναγνωρίζετε τα κομμάτια του κρέατος που δεν έχουν, τα κομμάτια του κρέατος που δεν έχουν αυτό το άσπρο, θα ξέρετε ότι δεν γίνονται στην κατσαρόλα. Ό,τι έχει άσπρο κρέας, άσπρο αυτό το άσπρο βλέπετε, το συνδετικό ιστό, θα μαλακώσει μετά με το πολύ βράσιμο. Γι' αυτό και επιλέγω το ποντικάκι. Εντάξει. Μάλιστα. Θα το κόψετε λοιπόν εδώ πέρα κομματάκια της αρεσκίας σας, όταν πρόκειται για μοσχάρι. Κάποια σπίτια στην Κέρκυρα, να σας πω, το κάνουν και σε φέτες. Και μάλιστα, όχι μόνο το κάνουν σε φέτες, το στουμπώνουν κιόλας για να το αρωματίσουν με γαρίφαλα. Και βάζουν μέσα και σκορδάκι, να πάρει πολύ γεύση. Είναι πολύ μερακλείδες σαν άνθρωποι, ιδίως πάνω στο φαγητό. Λοιπόν, το κόβω εδώ πέρα και θα πούμε όλα να σας πω και εγώ τα υλικά. Θα φτιάξουμε μια σάλτσα η οποία περιέχει τρία κρεμμύδια, εκ των οποίων τα δύο από αυτά θα τα κάνουμε στο πολυκοφτάκι μας αλυφή, γιατί θέλουμε η σάλτσα μας να είναι μελωμένη, θέλουμε αυτό που λένε οι Κερκυραίοι το σούγκο. Το σούγκο τι είναι, όταν η σάλτσα είναι μελωμένη πολύ. Αυτό είναι το σούγκο μου. Το ένα θα το ψιλοκόψουμε και τα δύο, έτσι να έχει κομματάκια, και τα δύο, τι θα τα κάνουμε, θα τα βάλουμε στο πολυκοφτάκι μας να γίνουν αλυφή. Τρεις... Μπορώ να το μυρίσω το φαγητό σου, ναι. Λίγο. Πω. Θέλουμε ένα κανελάτο, γαριφαλάτο, πικάντικο. Λοιπόν, έχω τελειώσει από εδώ, πάω στην κατσαρόλα μου, ανάψε τη φωτιά. Θα σας πω κολπάκια που ξέρω ότι σας δυσκολεύουν. Δηλαδή τι, όταν πάτε να τσιγαρίσετε, να θωρακίσετε το κρέας, ξέρω ότι το βάζετε όλο το κρέας μέσα, με αποτέλεσμα πέφτει η θερμοκρασία, οπότε το κρέας αρχίζει και βράζει και δεν θωρακίζεται, παρά βγάζει τα ζουμάκια του. Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά και από εδώ και πέρα, γενικότερα στα κοκκινιστά, το θεωρείτε εσείς πάντα έτσι. Θες να δοκιμάσεις, εσύ έχω ξεχάσει. Όχι, όχι, δεν θέλω να δοκιμάσω, αλλά έλα. Εγώ άμα κάνω τσαλιά θέλω να τη σκουπίσω. Έλα, και ωραία. Περιμένω να τελειώσει με το πανάκι από δίπλα. Λοιπόν, ωραία. Θα χρησιμοποιήσετε ένα τρίτο της κούπας λάδι, θα το βάλετε όλο, θα βάλετε λίγο στην αρχή, γιατί δεν θέλω να καεί. Το λάδι το βάζω τώρα εδώ πέρα, γιατί για να επιταχύνει το λάδι που είναι μια καύσιμη ύλη, να επιταχύνει ουσιαστικά να ανεβάσει τη θερμότητα περισσότερο, ώστε να θωρακιστεί καλύτερα το κρέας. Σε αυτό το σημείο βάζω το κρέας μου, θα μου βάλετε το μισό κρέας. Και αυτό γιατί, αν το έβαζα όπως είπα πριν όλο μαζί, θα έπεφτε η θερμοκρασία. Θα έπεφτε η θερμοκρασία ουσιαστικά και δεν θα είχε θωρακιστεί το κρέας μου, εντάξει. Θα γυρίσω εδώ πέρα, το ξέρω ότι έχετε μόνιμο πρόβλημα αυτό. Τέλεια. Τέλεια. Τα μακαρονάκια μας πώς φάνε, θέλουν. Τέλεια. Θέλουν. Το βλέπετε που έχει αρχίσει και γίνεται. Εδώ έτσι το θέλω. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το κρεατάκι μου, και μετά θα βάλω και το άλλο μισό, πάω να κάνω τα δύο κρεμμυδάκια να τα κάνω αληθή. Μαζί με τα δύο κρεμμυδάκια θα βάλω μέσα και δύο κελίδες τρεις κελίδες σκόρδο. Ή δύο τσουποτές, δηλαδή στρούμπουλες, ή τρεις μικρούλες, εντάξει. Το ένα το έχω ήδη ψιλοκομμένο. Αφήνω το κρέας έτσι να την τυριάζει. Και αυτό το θέλω αληθή. Το θέλω αληθή να φτιάξω το σούγκο. Το σούγκο που σας είπα πριν είναι ουσιαστικά αυτό που λέτε η σάλτσα που μελώνει. Ωραία. Αυτό μου βγαίνει συνέχεια, το βγάζω εδώ. Τέλεια. Πώς πάει? Μια χαρά. Κοκκινίζει λοιπόν το κρεατάκι σου. Λοιπόν, να το δείξω. Το βλέπετε εδώ πέρα, εδώ το βλέπετε, το κρέας δεν ξέρω κοντινό αν φαίνεται. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά καίει πολύ κατσαρόλα μου και πολύ πολύ γρήγορα το κρέας μου, εδώ, το κρέας μου πήρε αυτή την ωραία την κρούστα. Αν θα τα έβαζα όλα μαζί, η κατσαρόλα μου, και ξέρω ότι το παθαίνετε, θα γέμιζε πολλά πολλά υγρά και έτσι δεν θα θωράκιζα. Λοιπόν, ωραία. Τέλειο, το κάνω και από εδώ. Λοιπόν,
Τα υλικά λοιπόν τα οποία θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια είναι, όπως έχετε μάθει, κάνετε το απλό τοποκίνητό σας, το οποίο βάζετε μέσα, ξέρω, γαρίφαλο. Στο συγκεκριμένο κοκκινιστό δεν θα μου βάλετε δάφνη όπως ήθιστε και ξέρω ότι βάζετε συνήθως. Το κερκυραϊκό, η κερκυραϊκή παστιτσάδα δεν έχει δάφνη. Θα βάλουμε πελτέ, τον οποίο θα τον κάψουμε σε λιγάκι. Ζάχαρη, γιατί βάζουμε πελτέ. Πάντοτε βάζετε πελτέ ή δεν έχετε καλές τομάτες ή οι τομάτες σας είναι, έτσι, έχουν ξυνάδα και δεν έχουν ωραίο χρώμα. Θα την ισορροπείτε με ζάχαρη. Δεν έχει η παστιτσάδα δεν έχει καρότο. Εγώ βάζω, γιατί βάζει η γιαγιά μου, γιατί το γλυκαίνει. Λοιπόν, έχω εδώ το κρέας μου, το βγάζω. Το είδατε εδώ πέρα που έγινε όπως το ήθελα. Λες και έχει γίνει. Να, έχουμε την ωραία την κρούστα που θέλαμε. Να μου κάνετε ένα κοντινό εδώ πέρα. Η κατσαρόλα τώρα ανεβάζει ξανά θερμοκρασία. Τέλεια, έχει πάει την ωραία την κρούστα. Η κατσαρόλα ανεβάζει εδώ θερμοκρασία. Ξαναβάζω λίγο λαδάκι. Δεν έχει υγρά όμως όπως είδατε. Εδώ βλέπετε δεν έχει υγρά η κατσαρόλα μου. Βάζω λίγο πάλι λαδάκι. Ανεβάζω θερμοκρασία από το 1 τρίτο, έτσι. Ανεβάζω πάλι τη θερμοκρασία. Καπνίζει λιγάκι και περιμένω να ακούσω τον ήχο που ξέρετε. Ποιος είναι? Κι αυτός. Λοιπόν, με το που γίνει και αυτό, δεν θα πιστεύετε τι σάλτσα θα βγάλουμε. Ωραία, να δω τα μακαρόνια μου. Πω από μια παστιτσάδα εδώ. Πού είναι τα κερκυραϊκά, τα τραγούδια, δε. Πού είναι τα κερκυραϊκά, τα τραγούδια, Νίκο, πάνω. Ο Νίκος είναι πολύ ξυπνός. Το ξενύχτησα χθες. Του λέω τι θα βάλουμε. Βλαχοπούλου του λέω θα βάλουμε. Πώς μου αρέσει πάντως που η Κέρκυρα έχει, βρε παιδί μου, ένα δικό της ξεχωριστό αέρα, βρε Κυριάκο. Είναι. Δηλαδή πας και είσαι Ελλάδα, είσαι και λίγο Ιταλία. Έχει. Να, έτσι. Ωραία. Γι' αυτό είναι. Γεια σου, Νικόλα. Γι' αυτό σας αγαπώ εδώ. Έχει τις δικές της γεύσεις. Φιλιά στην Κέρκυρα, στο Σαρόκο, στη Γαρίτσα. Πω, πω, πω. Παιδί μου, είμαστε Κερκυραίοι, δεν είμαστε. Λοιπόν. Οι μυρωδιές της έχουν μια τρέλα τώρα. Να. Έτσι όλε. Αυτό. Λοιπόν, βάζω και το υπόλοιπο το μοσχαράκι. Λοιπόν, θα μου βάλετε τον πελτέ σε αυτό το σημείο. Θα μου τον κάψετε και αυτόν. Τέλεια. Τη ζάχαρη θα βάλω, τη ζάχαρη την έχω εδώ. Ένα κουταλάκι σας έχω τη σούπα. Ωραία. Ένα ξυλάκι μικρό κανέλα, το βάζω και αυτό μέσα. Θα σβήσω, αν δεν έχετε ρομπόλα κεφαλινία, θα βάλετε ένα, βέβαια είναι λευκό, θα βάλετε ένα κόκκινο γλυκό κρασί. Αγαπώ πα προϊόν που βάζω τώρα, τι βάζω? Μαύρο δάφνη, πατρόλ. Πάμε και ένα χειροκρότημα στην Πάτρα. Όλε! Βάζω, ωραία, μισή κούπα. Και τώρα παιδιά θα βάλω το κρεμμύδι. Τώρα θα βάλω το κρεμμύδι και το ψιλοκομμένο. Και το... Αυτό που έχω κάνει στο πολύ κοφτάκι μου που είναι αληθή. Εντάξει. Με αυτό τώρα θέλω τα υγρά. Θέλω ουσιαστικά τα υγρά από το κρεμμύδι που θα γίνει αυτή η σάλτσα που ξέρετε που λέγεται σούγκο. Είναι αυτό εδώ πέρα που είναι μελωμένο. Θα σας το δείξω εδώ. Δείξε εδώ που είναι μελωμένο εδώ. Κοιτάξτε εδώ η σαλτσούλα που έχει. Ναι, αυτή εδώ η σαλτσούλα θα την πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο. Στα τρία κρεμμύδια λοιπόν, τα δύο, όπως τα δύο, στα τρία κρεμμύδια τα δύο στο πολυκοφτάκι μου και το ένα ψιλοκομμένο. Λοιπόν, θα βάλω τώρα. Τι τα τρίκ τώρα, Τι δεν έχω βάλει. Τα τρία, αντί να τα ψιλοκόψει όλα στο να γίνουν ψηλά, παίρνει ένα κρεμμύδι. Ωραία. Και το κόβει πιο χοντρό. Και αυτό είναι το κόλπο για να πήξει, πώς να το πούμε. Να γίνει το σούγκο, να γίνει αυτή η σάλτσα που είναι λαχταριστή πολύ και χυλωμένη. Αλατίζω, μη φοβάστε, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι για άμα αλατίσουμε το κρέας φύγει. Όχι, ο Ερβέ Τις σε ένα πανεπιστήμιο, βασικά στο Χάρβαρντ, όταν είχε βγάλει το βιβλίο Δοκιμαστική Σωλήνες, απέδειξε με πείραμα ότι το κρέας πραγματικά όταν το αλατίζουμε δεν σφίγγει. Α, το καλό. Ναι. Ήρθε η στιγμή. Εγώ ήμουν σίγουρη, δεν το αλάτιζα ποτέ, παιδιά, το κρέας. Αλλά μου πέταξε ένα Χάρβαρντ τώρα και με ερβετής, με τελείωσες, με κοκάλωσες. Δοκιμαστική σωλήνες, λοιπόν. Ναι. Έτσι λέγεται το βιβλίο. Αναφέρει τα πάντα με βάση αυτά τις μύθους. Με έστειλες. Από εδώ και πέρα πάντα αλατίζω το κρέας. Λοιπόν, ναι. Σπετσερικό, το σπετσερικό περιέχει. Τι είναι το σπετσερικό, το βάζω εγώ τώρα. Σπετσερικό είναι ένα μείγμα, όπως σας είπα, που το βρίσκεται στα φαρμακεία της Κέρκυρας. Εκεί το φτιάχνανε. Άκου να δεις. Και έχει μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Μισό κουταλάκι πάπρικα. Μισό κουταλάκι μόσχο κάριδο. 1 τρίτο
από γαρίφαλο και μία τσαχπινιά. Εδώ είναι, πάμε να τα δείξουμε τα ωραία τα μυρωδικά. Εδώ μπροστά στα κουταλάκια που τα έχει βάλει ο Κυριάκος μας. Ένα ωραίο πλάνο να τα δείξουμε. Πες τα πάλι, Κυριάκο, λοιπόν, τα μυρωδικά. Το σπετσερικό σου που μόλις έβαλα έχει μέσα. Θα τα βάλετε κι εσείς και τα πουλούσαν σε βαζάκι. Τα πουλούσαν σε βαζάκι. Έχει μέσα ένα κουταλάκι, ένα κουτάλι του γλυκού κανέλα, μισό πάπρικα, μισό μοσχοκάριδο, ένα τρίτο εδώ πέρα γαρίφαλο. Και έχει και μία τσαχπινιά, όσο και να σας φαρεί περίεργο, μία πρέζα, ουσιαστικά εδώ πέρα, μία πρέζα από βασιλικό. Πω. Αυτό όλο λοιπόν λέγεται, πώς λέγεται? Σπετσερικό. 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 Λοιπόν. Ορίστε μυστικά. Το φτιάχνετε μόνοι στο σπίτι το σπετσερικό. Βάζω και μυρίζει κέρκυρα όλο σας το σπίτι. Δεν πρόκειται για ένα αδιάφορο, για ένα κοινό, για όχι. Ένα... Τώρα εδώ η παστιτσάδα δεν είναι το κοκκινιστό. Η παστιτσάδα αυτή είναι επιστήμη, δεν είναι μία παστιτσάδα. Δηλαδή, όταν καλείτε κόσμο θα λέτε έκανα παστιτσάδα. Είναι παστιτσάδα αυθεντική, κερκυραϊκή, που πια έχει γίνει επιστήμη από τον Κυριακό. Είσαι φοβερή. Και το σόι του όλο, η μάνα του, η Μαργαρίτα, όλη η θεία κέρκυρα, του, όλη κέρκυρα. Κέρκυρα. Λοιπόν, τρεις ντοματούλες, νεράκι μία μισή. 1,5 ποτήρι νερό και 3 ντοματούλες στο ντρίφτη. Το βλέπεις που έχει ήδη γίνει η σάλτσα. Πριν καλά-καλά βράσει, το φαγητάκι μας είναι έτοιμο. Θέλουμε να έχει σίδραση, να έχει σαλτσούλα. Εντάξει, εδώ είμαστε. Θα το αφήσουμε αυτό να βράσει. Το έχω εγώ για περίπου 1,5 ώρα σίγουρα μέχρι να μαλακώσει το ποντικάκι μου. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, βέβαια. Γιατί εγώ τα έχω ξεχάσει και πια. Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Πάω να σουρώσω και μέχρι να σουρώσω. Ναι. Α, να σου πω συγγνώμη, δεν έβαλα το ελαιόλαδο λοιπόν, πριν σκεπάσω την κατσαρόλα, το υπόλοιπο ελαιόλαδο που έχει μείνει το βάζω τώρα. Δεν θέλω να χάσει τη σπουδαιότητά του, δεν θέλω να το τσιγαρίσω. Το βάζω τώρα για να κρατήσει τη σπουδαιότητά του. Δηλαδή να ενσωματώσει και να δέσει τη σάλτσα. Εντάξει, αυτό θα βράσει και θα ενσωματωθεί χωρίς να καταστρέψει το αγαπημένο μου ελαιόλαδο. Πάω να σου ρώσω το μακαρόνι και έρχομαι το χοντρό. Τι ωραία είναι αυτά έτσι τα tips που μας δίνει ο Κυριάκος. Δηλαδή, να, όταν. Διαβάζουμε μια συνταγή. Λέει τόσο λάδι. Θα το βάλουμε όλο το λάδι. Το να κρατήσεις λίγο ελαιόλαδο για το τέλος, το οποίο δεν θα έχει ψηθεί από την αρχή, για να κρατήσει το αρώμα του, να κρατήσει τα συστατικά του, τα ωραία που είναι καλά για την υγεία μας. Να ένα ωραίο tip που μας δίνει ο Κυριάκος, λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, κουζίνα. Στην κουζίνα μας τώρα. Ναι. Λοιπόν, βάζω την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Ωραία. Την ίδια κατσαρόλα την οποία έχετε ουσιαστικά. Έχετε ουσιαστικά βράσει το μακαρόνι σας. Βούτυρο κερκύρας, δύο κουταλιές βούτυρο κερκύρας, ωραία. Εδώ θα μπορούσατε να βάλετε, αν δεν έχετε βούτυρο, ένα απλό κανονικό βούτυρο. Το βάζω εδώ γρήγορα, δεν έχω κουταλάκι, ωραία. Να κάψει καλά και το αφού λοιπόν κάψει θα ρίξω τα μακαρόνια μου μέσα και θα ρίξω και τη σάλτσα. Λοιπόν, εδώ πάω εδώ σιγά, έχει ήδη λιώσει, ωραία. Ωραία. Τέλεια. Το μακαρόνι πρέπει να είναι, παιδιά. Έχει λιώσει το βουτυράκι μου. Το μακαρόνι πρέπει να είναι. Εδώ το βάζω. Να το. Το μακαρόνι μου, παιδιά, πρέπει να είναι πολύ, πολύ στεχνό. Κάποια σπίτια στην Κέρκυρα το βάζανε σε πετσέτα. Τώρα δεν θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο που κάνει το τσι. Όταν λες το βάζανε σε πετσέτα. Τα βάζανε σε πετσέτα τα μακαρόνια. Δηλαδή τα στραγγίζανε, μετά τα βάζανε σε πετσέτα. Να πιει τα πολλά υγρά και το βάζανε μετά στεγνό. Α, δεν θέλει υγρά. Δεν θέλει υγρά, ώστε να πιει εδώ πέρα, βάζω όλη τη σάλτσα, ώστε να πιει εδώ πέρα όλη τη σάλτσα το στεγνό το μακαρόνι. Κοίταξε εδώ πέρα τι ωραία. Τώρα είναι έτοιμο αυτό. Ανακατεύω και θα σερβίρω στην εξαιρετική κερκυραϊκή πιατέλα που έχω φέρει εδώ, που από εδώ και πέρα νομίζω με τη σημερινή μέρα πάντα θα σερβίρουμε τα μακαρόνια μας εκεί όπως πάει. Είστε έτοιμοι για παστιτσάδα. Γεννηθήκαμε έτοιμοι για παστιτσάδα. Ωραία. Και το καλύτερο, αυτό που απολαμβάνω πιο πολύ, είναι και το σερβίρισμα του Κυριάκου. Έλα. Που κάνει τη διαφορά. Θα βάλω μπόλικο εδώ. Και θα ανακατέψετε μέσα και οπωσδήποτε. Δεν θα ακολουθήσουμε την τεχνική που έχουν οι Ιταλοί. Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν τα σουρώνουν τα μακαρόνια και ούτε τα καίνε. Ωραία, κάτσε να βάλω και τα υπόλοιπα που τρέχουν απ' έξω. Τέλεια. Αχ, τι καινούρια, καινούρια είμαι σε αυτό. Καινούρια, θα τη μάθω και την κουζίνα αυτή. Μη μου σκάς καθόλου, κάτσε να βάλω και κρεατάκι. Μου. Είναι, τι ψάχνεις. Πώς γίνεται, βρε παιδί μου, που μετακομίζεις και δεν βρίσκεις που είναι τα πράγματά στο σπίτι. Έτσι έχω μετακομίσει και εγώ στη ζώνη αυτή και δεν βρίσκω. Ψάχνω, πού είναι τα μαχαιροπίνου, θα τη μάθω και την κουζίνα αυτή. Θα βάλετε μπόλικο κρεατάκι.
Και διαλέγω κρεατάκι, τα ωραία να... μεγάλα πιάτα. Θα την αφήσετε και λίγο στην κατσαρόλα να πάει το ζουμάκι μέσα στο χοντρό το μακαρόνι. Ναι. Και θα μου τρίψετε πολύ, θα μου τρίψετε κεφαλοτήρι ή γραβιέρα ή μυζήθρα ξερή. Εδώ η τρίβω πολύ. Η παστιτσάδα θέλει βαθύ πιάτο. Λοιπόν, η παστιτσάδα, θα σου πω και πώς τη σερβίρουμε. Επειδή έχουμε ένα μεγάλο μακαρόνι και έχουμε και κρέας, ναι, θέλει μαχαιροπύρουνο ουσιαστικά, ναι, δεν θέλει κουτάλι. Το πιάτο πρέπει να είναι βαθύ ή ρηχό στην παστιτσάδα. Πρέπει να είναι... Το τρώνε και σε βαθύ. Βεβαίως, γιατί έχουμε και μακαρόνι και κρέας. Αλλά αν έχουμε τα μεγάλα τα πιάτα... Αυτά εδώ, λες. Τα... Βεβαίως, τα μεγάλα τα πιάτα και βάζουμε και ρυθμίσουμε ουσιαστικά την ποσότητα το οποίο θα σερβίρουμε για να μην φύγει το μακαρόνι γύρω-γύρω και μας χαλάσει όλη μας την αισθητική. Οπότε, αν μεριδοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ελέγχουμε την ποσότητα, θα έχετε το εξαιρετικό κερκυραϊκό τραπέζι. Μια ωραία τσιμπίδα, την πιο επάργυρη. Να πάει το τυρί παντού και το κερκυραϊκό τραπέζι να το πάμε όλες! Έλα τα πιάνε, έλα, φέρνω εγώ πιάτα! Κέρκυρα, πάμε! Φέρνω πιάτα, παιδιά, φέρνω πιάτα! Και πιρούνια, έρχομαι! Ορίστε! Να, έφερα διάφορα πιάτα, Κυριάκο, γιατί δεν βρίσκω τα κατάλληλα. Θα τα μάθω σιγά σιγά. Να πω το διαγωνισμό. Φέρνω πιάτα, πάμε. Τρώνω γρήγορα. Γρήγορα τα πιάτα, γρήγορα. Έχουμε και λένε λατρεμένοι την ώρα που οι άλλοι το έχουν ρίξει στο φαΐ. Ένας συγκλονιστικός καναπές. Ένας και μοναδικός από εμάς για σας. Είναι αλήθεια ότι αυτό το καναπέ δύσκολα μπορείτε να τον αγοράσετε, γιατί είναι ένας καναπές εξαιρετικής ποιότητας που έχει και μία αξία. Μία σημαντική αξία. Σας λέω περίπου ότι μπορεί να στοιχίζει και 2.500 ευρώ αυτός ο καναπές. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Το ύφασμα αυτό το αλκαντάρα, άμα το πιάσετε, φαίνεται ότι είναι το ύφασμα το καλό, το οποίο μάλιστα με ένα πανάκι λίγο αν λερωθεί να το κάνετε έτσι, καθαρίζει αμέσως. Αθάνατος, λατρεμένος, καλόγουστος καναπές. Ποιος είναι ο χορηγός μας, μαζί με τα 10.000 ευρώ μετρητά τον δίνουμε τον καναπέ. Ο χορηγός μας σήμερα είναι η Linea di Salotti. Linea di Salotti, λοιπόν, το κατάστημα επίπλων μας προσφέρει τον καναπέ. lineadisalotti.gr είναι και το site που μπορείτε να επισκεφτείτε άμα θέλετε να δείτε και άλλα σχέδια. 14.555 μαζί με τι? Με 10.000 ευρώ μετρητά, λατρεμένοι φίλοι. 10.000 ευρώ μετρητά στο 14.555. Διαφημίσει. Τώρα, ο επόμενος καλεσμένος μας έχει γράψει μια κυρία γι' αυτόν. Πρόκειται για την περίπτωση άντρα που θα παραμείνει πρίγκιπας ακόμη κι αν τον κλείσεις σε ένα καταγόγιο. Μάλλον αυτό θα διέκρινε και η σύζυγός του και αποφάσισε να τον παντρευτεί. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι σήμερα κοντά μας. Τι κάνεις? Πώς σου φάνηκε η παστιτσάδα του σεφ μας που μόλις δοκίμασες? Μου άρεσε ότι την αποθεώνουμε την παστιτσάδα. Νομίζω ότι έχουμε περιέλθει πλέον σε ένα σημείο. Θυμάσαι την παλιά ταινία «Ένας ήρωας με παντούφλες». Είναι ο λογοθετήτης, νομίζω, κάνει τον στρατηγό, ναι, που γίνονται κάτι λαμογές, ούτως, ναι, ώστε να στηθεί άγαλμα μπροστά από το σπίτι του. Το δικό του, αλλά αυτός δεν έχει να φάει ουσιαστικά και είναι με τον γλύπτη που έχουν φάει όλοι οι υπόλοιποι τα λεφτά εκτός από τον ήρωα και τον γλύπτη και βγάζουν τα κεφτεδάκια και λέει ωραίο πράγμα τα κεφτεδάκια, ωραίο και στη σχάρα, ωραίο και τηγανιτό, ωραία και η σαρδελίτσα, ωραίο. Να ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Αποθεώνουμε πλέον το φαγητό, έχουμε πάει πίσω στα πολύ βασικά πράγματα. Αυτό εννοείς. Θέλω να σου πω ότι δεν συμφωνώ, γιατί νομίζω ότι το φαγητό πάντα αποθεωνόταν. Το φαγητό είναι μια μορφή τέχνης, Κωνσταντίνε. Ναι, και μια μορφή ειδονής επίσης. Είναι και ειδονή, είναι και τέχνη, είναι και συντροφιά, είναι και παρέα. Είναι πολλά το φαγητό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος παρακολουθεί τη μαγειρική, ασχολείται με τη μαγειρική. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουν χιλιάδες βιβλία μαγειρικής, εκπομπές. Γιατί είναι όλα αυτά. Δεν σου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εν μέσω κρίσης. Εντάξει.
πολλοί βγαίνουν και λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι και έξω που δεν έχουν να φάνε. Ναι, υπάρχουν πολλοί. Δεν θέλω να το βαρύνω τώρα. Μείνετε μαζί μας εδώ πέρα. Δεν θα το κάνουμε εδώ. Κωνσταντίνε, μου ήθελα να ρωτήσω για το γάμο. Πώς το έκανες, φιλοσοφία και το φαγητό. Περίμενε. Μία παστιτσάδα είπαμε να φτιάξουμε και φιλοσοφείς και επί της παστιτσάδας. Κατά πρώτον, δεν είναι μία παστιτσάδα, είναι μια πολύ ωραία παστιτσάδα, διότι την έφαγα. Χειροκροτήστε την παστιτσάδα, παρακαλώ, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, εν μέσω κρίσης που λέμε δεν έχουμε ψωμί να φάμε, έχει γεμίσει η τηλεόραση σεφ. Μάγειρες, παστιτσάδες και φαγητά. Επειδή έχω μία απάντηση για όλα, θα στο απαντήσω και αυτό και μετά θα σε ρωτήσω για το γάμο σου. Ωραία. Λοιπόν, έχει γεμίσει η τηλεόραση γιατί ο κόσμος, επειδή ακριβώς δεν έχει λεφτά να βγει έξω. Άγια σου. Να βγει έξω. Θέλει να φάει κάτι καλό στο σπίτι. Θέλει μία ποιότητα ζωής. Το να του την προσφέρεις δωρεάν μέσω της τηλεόρασης. Δηλαδή να μπορεί να αγοράσει τα μακαρονάκια και ένα κομμάτι κρέας. Και να φτιάξει απόλυτα κάτι που τουλάχιστον τον κάνει ευτυχισμένο την ώρα που το τρώει. Είναι αυτό. Μαζί σου. Λοιπόν, θέλω να μάθω τα πάντα. Γιατί έχουν ακουστεί τόσα πολλά, ας μάθω την αλήθεια από τον καθήλυν αρμόδιο. Παρακαλώ. Έκανες πρόταση γάμου στη γυναίκα σου με μια αγγελία. Όχι. Τι είναι αυτό με την αγγελία που έχει παίξει, ότι έβαλες αγγελία σε μια εφημερίδα και της είπες έχεις 6 μήνες να αποφασίσεις αν θα με παντρευτείς. Θα σου πω το εξής. Πώς να το πω, η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται ορισμένα πράγματα τα οποία εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι στην επικαιρότητα, αλλά πάρουμε ως υπόθεση εργασίας ότι είναι και ας μην το πάμε παρακάτω, είναι συντριπτική πολλές φορές. Δηλαδή, γίνεται ένας γάμος. Όχι απαραίτητο δικός μου, ούτε δικό σου, ούτε του Γιάννη, ούτε της Μαρίας, ούτε του Δημήτριου, ούτε του Γιώργου, ούτε της Εστέλ. Γίνεται ένας γάμος. Και θέλει κάποιος για κάποιον λόγο να τον καλύψει αυτόν τον γάμο. Ενώ υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που μπορεί κανείς να κάνει. Έλα, βρε Κωνσταντίνε, θέλουμε να καλύψουμε το γάμο. Άστο τι έχει να κάνει τώρα. Πες λοιπόν ότι δεχόμαστε, ότι μια χαρά, καλώς κάνουμε και ζήτω και να είμαστε με τους ανθρώπους. Θέλουμε να δούμε τη γυναίκα σου, εσένα γαμπρό. Στις οθόνες μας, στα σπίτια μας, στις χαρές τους. Λοιπόν, okay. Θες να μάθεις ποιοι είναι οι κουμπάροι. Σήκωσε ένα τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο την Τζίνα, τον Κωνσταντίνο. Και πες, ποιοι είναι οι κουμπάροι, παρακαλώ, διότι ετοιμάζω ένα κομμάτι, επαφορμή. Εσύ δεν θα απάνταγες, δεν θέλω να δώσω δημοσιότητα στο γάμο μου, δεν σας λέω τίποτα. Όχι. Όπως και δεν το έκανα. Κοίτα, έφτασα στην εκκλησία. Δεν καλέσαμε κανένα συνεργείο. Δεν είχαμε ενημερώσει κανέναν και μάλιστα και με τους καλούς συνεργάτες που μιλήσαμε, το ξέρεις πολύ καλά, ότι είχα πει ότι προτιμώ αυτό το πράγμα να μην του δώσουμε. Παραπάνω δεν πειράζει, την προτιμάς. Ακριβώς, ναι. Φτάνω λοιπόν στον Άγιο Ανδρέα στην πλατεία Αμερικής, ένα θαυμάσιο εκκλησάκι φυτεμένο ανάμεσα στο τσιμέντο με μια ομάδα ιερέων που κάνουν εξαιρετική δουλειά στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και βλέπω συνεργεία. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Τους καλησπερίζω, με καλησπερίζουν πολύ πολύ ευγενικά. Τους λέω αν έχετε την καλοσύνη, απλά όχι μέσα. Διότι δεν είχαμε ούτε εμείς βιντεοκάμερα. Μπήκανε μέσα. Όχι. Α, λοιπόν, κοίτα, οι άνθρωποι όταν τους σέβεσαι, σέβονται. Την αγγελία την έβαλες. Θέλω ισχύει να αυτό πω με την αγγελία. Ότι όταν κάποιος σε ρωτά και σε ρωτά ευγενικά, ούτε θα τον βρήσεις, ούτε θα τον αποπάρεις. Και αφού θα το κάνει που θα το κάνει, κουμπάρι είναι, απάντα. Πουλάκι μου την αγγελία την έβαλες, δεν μου απαντάς. Όχι βέβαια. Α, δεν υπάρχει, είναι μια. Όχι. Είναι ράδιο αρβίλα αυτό με την αγγελία. Είναι μία από τις απόλυτες κοτσάνες. Κοτσάνες. Είναι μία από τις απόλυτες πατάτες. Ξέρεις, κοτσάνες. Το έχω διαβάσει σε 100 εφημερίδες, blog και sites αυτό με την αγγελία. Ναι, προχειρότητες που έχουν γραφτεί για αυτό το πράγμα. Το όπως και με τους κουμπάρους. Γι' αυτό σου λέω για τους κουμπάρους. Έχει γραφτεί ότι. Ποιος σε πάντρεψε, υποτίθεται. Με πάντρεψε ο κολλητός μου φίλος, Γιάννης Γουλιέλμος, συμμαθητές. Ενώ τι έχει γραφτεί. Από παιδιά μαζί και ο αδερφός μου. Παράνυμφος, η κολλητή νύφη της Τζίνας, bullywatch.gr, η Ειρήνη. Ναι. Λοιπόν, έχει γραφτεί ότι ήταν ο Χρήστος Γραμματίδης, καλός μας φίλος και δικηγόρος. Έχει γραφτεί ότι ήταν η Ειρήνη και ο αδερφός μου. Έχει γραφτεί ότι ήταν ο αδερφός μου και ο Χρήστος. Έχει γραφτεί ότι ήταν κάποιος άλλος τελείως. Έλα, πώς κάνεις έτσι. Ρε, δεν έχει πετύχει. Θα μπορούσαν να γράψουν, ας πούμε, ότι είναι ο Μιχαλολιάκος ή ξέρω εγώ. Για σκέψου. Κοίτα, ο Μιχαλολιάκος δύσκολο. Διότι, σκέψου το χειρότερο που θα μπορούσε να γράψει. Η ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται ότι έχει κάνει τη δουλειά της. Ναι, αλλά σκέψου τι θα μπορούσε να γραφτεί. Ναι. Ξέρεις, είναι αυτό που χτυπάει το τηλέφωνο. Θα μπορούσε να γραφτεί ότι θα είναι η ουρανία, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν πολύ χειρότερα που μπορούν να γραφτούν για σένα, Κωνσταντίνε. Αυτό είναι σαφές. Σκέψου το. Αυτό είναι σαφές. Έτσι μπορείς να παρηγορηθείς. Αλλά μου κάνει εντύπωση τόσα χρόνια
στη δουλειά είσαι, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Πώς δεν σηκώνουν το τηλέφωνο? Ωραία, πάμε να τώρα ρωτήσουν. Στο διατάφτα. Άσε τώρα, εντάξει. Γράψαν ό,τι γράψαν. Πάμε να δούμε τι έγινε. Είναι αυτό που χτυπάει το τηλέφωνο στις μέρες της νύχτας. Σηκώνει το τύπο. Ξέρω, το σηκώνει. Λέει, παρακαλώ. Και ακούει, ναι, γεια σας. Λέει, 88-38-4-32. Λέει, ρε, κουτένα δεν πέτυχες. Αυτό, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις. Εντάξει, θα το μάθεις σιγά-σιγά. Καινούριος είσαι σε αυτό το χώρο, το... Ισχύει. Ναι, θα μάθεις ότι γράφονται και μπούρδες. Για όλους μας γράφονται μπούρδες. Ένα τηλέφωνο ρε να φάει. Ναι, βρε πουλάκι μου, ας τον καημό σου τώρα. Γράφονται. Πάμε στο διατάφτα να μου πεις για τη γυναίκα αυτή που σου έχει κλέψει την καρδιά. Διότι αυτή η γυναίκα εμένα μου φαίνεται πολύ... Πρέπει να σου τρέλανε το μυαλό πρώτα απ' όλα. Μου φαίνεται ψαγμένη τύπισσα, δηλαδή... μου φαίνεται εγκεφαλικός άνθρωπος, μου φαίνεται ότι έχει ένα τύπο διαφορετικό, δηλαδή... Είναι... μου φαίνεται πολύ ευφυής. Είναι έξυπνη ιστορία της ιδιοφυΐας. Αυτό είναι. Εσύ έχει ντριγκάρει αυτό, έτσι. Επίσης... Θες είναι... αλήθεια ότι σε έχει ντριγκάρει. Πάνω από απολύτως. Αυτό. Κοίτα, δεν είναι πάνω από όλα. Καλά, γιατί είναι κούκλα, θα, αλλά... Θα υποτιμούσα ενώ... το γεγονός ότι είναι ένα μπιζού. Είναι μια μπιμπλό. Κούκλα, αλλά επειδή είσαι περίεργος τύπος εσύ γενικώς, δηλαδή είσαι πολύ ευφυής, είσαι μορφωμένος, νομίζω ότι σε έχει ντριγκάρει και το μυαλό της εκτός από την ωραία της εμφάνιση. Ένας άνθρωπος μπορεί με το μυαλό του να κάνει τα καλύτερα και τα χειρότερα, να έχει επίδραση πάνω σε έναν άνθρωπο ευεργετική και να τον καταστρέψει. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει μυαλό ή έχει στυλ ή έχει ευγένεια ή έχει γνώσεις ή είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας συνάδελφος. Να είναι πούμε, ότι με κάνει εμένα να νιώθω ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος. Ο σύζυγος του Κωνσταντίνου είναι επίσης δημοσιογράφος. Είναι επίσης η Τζίνα, έχει δική της ραδιοφωνική εκπομπή στον 984, η Τζίνα Ημοσχολιού. Θα κρατήσει το Ημοσχολιού ή θα πάρει το δικό σου επίθετο? Λό, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατήσει το Ημοσχολιού. Εσύ θα ήθελες να λέγεται? Όχι, όχι, καθόλου. Οι περισσότεροι άντρες το θέλουν γι' αυτό. Και είναι, έχει μάλιστα μια εκπομπή η οποία είναι, κάνει σχόλιο σε δηλώσεις πολιτικών. Η Τζίνα έχει περάσει με τον δικό της τρόπο. Χρόνια. Έχει καλό κείμενο, έχει περάσει την Καθημερινή. Είναι ακόμα γράφει, κάνει άποψη στην Καθημερινή, αλλά έχει περάσει χρόνια από το πολιτικό ρεπορτάζ και έχει υπάρξει χρόνια και DJ. Το οποίο σημαίνει ότι ραδιοφωνικά και με το σκέρτσο που έχει, την αλεγρία αυτή που βγάζει, αλλά και το βιτριολικό της σχόλιο πολλές φορές, κάνει ένα ιδανικό ραδιοφωνικό προϊόν. Ως εκ τούτου. Μου κάνει εντύπωση και με δεδομένο ότι κάνει και ραδιόφωνο περισσότερα χρόνια για από μένα. Θα έκανες εκπομπή μαζί της? Θα προτιμούσα όχι. Γιατί? Διότι νομίζω ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί όλη τη μέρα, διαρκώς και ακαταπαύστος, αυξάνουν τις πιθανότητες τριβών. Εμένα θα μου άρεσε αυτό. Θα έκανε. Εμένα θα μου άρεσε να σας δω μαζί και είμαι σίγουρη ότι τώρα, αν το ακούσει ο Μαλίλης, θα σας βάλει μαζί να κάνετε κάτι. Ναι. Ελπίζω τότε ή να μην το ακούσει ή να διαφωνήσει. Διότι είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά διορατικός και ανοιχτόμυαλος, ως εκ τούτου μπορεί να θεωρήσει ότι έχει ζουμί αυτό το πράγμα. Δεν μου λες, επειδή εσύ και η γυναίκα σου είσαστε ευφυείς και οι δύο. Καλοσύνη σου. Σατανικά ευφυείς. Όταν συζητάτε οι δυο σας, υπάρχει ποτέ αυτό το πινκ-πονγκ της ευφυΐας που έχει έναν καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό? Σου λέω τι λες, σου λέω τι λες. Λίγο παράθυρα σε κάποια θέματα. Είμαστε και οι όχι δύο. Τα προσωπικά σας. Είμαστε και οι δύο κομματάκια σπασικλάκια. Είσαστε. Το οποίο σημαίνει ότι όταν καθόμαστε κάτω και πιάνουμε θέματα, αρχίζει, δίνει ο ένας πληροφορίες, τσοντάρει ο άλλος. Βασικά, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Ο ένας σερβίρει, ο άλλος πασάρει. Ο ένας βάζει το καρφί, ο άλλος το καρφώνει. Δεν τσακώνεστε ποτέ για θέματα? Δηλαδή, ας πούμε... Βέβαια, εννοείται. κατά πρώτον, πες μου ένα θέμα της επικαιρότητας. Δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας. Πες μου ένα θέμα πρόσφατο που είχατε διαφορετική άποψη και ήταν κάτσε, αυτό. Περίμενε. Το... Είναι και θέμα, πώς να το πω, ιδεολογικής καταβολής σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, κοίτα, είναι ένας γάμος εθνικής συμφιλίωσης. Τι εννοείς? Εννοώ ότι ο παππούς της Τζίνας, Θεός χωρές τον, ο ένας παππούς, ήταν ένας άνθρωπος κουστούμάτος με εξαίρετο μουστάκι της δεκαετίας του 30, κομμουνιστής,
από τους παλαιούς κομμουνιστές με τη Ρεπούμπλικα, καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Όχι άπλητη αριστερά. Αυτό, λοιπόν, και ο δικός μου παππούς ήταν... Άπλητη αριστερά, τρελαίνομαι. Και ο δικός μου παππούς ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Αντιστράτηγος. Λοιπόν, συνεπώς, έχεις τον έναν πρόγονο, ο οποίος ήταν στην όπλα. Να πούμε τέλος πάντων, η όπλα ήταν μια αντιστασιακή οργάνωση. Μια δεξιά οικογένεια και μια αριστερή. Πού κακά τα ψέματα, αυτά περνάνε στο DNA των ανθρώπων. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο δεν το αποβάλλεις εύκολα αυτό που ρέει στο DNA σου. Ναι, ισχύει αυτό. Ε? Ισχύει. Μην κρυβόμαστε. Απλά να τα πω. Μην κρυβόμαστε. Ισχύει αυτό. Ναι. Και όταν έρχεται η ώρα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Βρε, εσύ πρέπει να κάνετε εκπομπή, θα σκίσει. Αν είσαι εσύ δεξιάς κατεύθυνσης και αυτή αριστερής, θα ασκήσει. Όταν έρχεται η ώρα να συζητήσετε. Δεν θα πω κατεύθυνση, θα πω προέλευση. Προέλευση. Υπάρχουν κομμάτια στην ελληνική δεξιά. Η προέλευση φέρνει και την κατεύθυνση, Κωνσταντίνε, πολλές φορές. Τα οποία πλέον νομίζω ότι ο συνεπής, ας πούμε, δεξιά προερχόμενος πρέπει να τα συχαίνεται, έτσι όπως έχουν καταντήσει. Και πολύ αξιόλογα πρόσωπα στην αριστερή πλευρά του φάσματος και το ίδιο πράγμα. Τα ανάπαλλη. Θέλω να πω ότι ένα από τα λίγα καλά που έχει κάνει αυτή η μνημονιακή κρίση και περιπέτεια της χώρας είναι αυτό, ότι μας κάνει λίγο να ανοίγουμε τα μυαλά μας. Δεν μου λες, όταν έβγαλες τον Μιχαλολιάκο, η γυναίκα σου είναι αριστερής προέλευσης. Ναι. Βλέπεις πώς το λέω. Προέλευσης. Από τους λίγους ανθρώπους. Ήσουνα τότε, είσαστε τότε μαζί. Όχι. Είμαστε φίλοι. Το συζητήσατε ως φίλοι. Ναι, και ήταν σου από. Τάχωσε. Όχι. Ή μάλλον μου είπε ότι πολλά πράγματα δεν γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν, αλλά ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι κατάλαβαν ότι εγώ τον έβγαλα αυτόν τον άνθρωπο εκεί, πριν από σχεδόν πλέον 3 χρόνια, για να καταδείξω τα πράγματα τα οποία η δικαιοσύνη βγάζει τους τελευταίους μήνες. Άρα σε στήριξε. Ναι, απολύτως. Ναι. Και μάλιστα επειδή έχει συμμετάσχει σε μια συλλογική συγγραφική έκδοση για τη βία η Τζίνα, με εξαιρετικούς δημοσιογράφους από τις εκδόσεις πόλης. και είχα πάει τότε στην παρουσίαση του βιβλίου, που ήταν μία από τους συγγραφείς. Θυμάμαι, επειδή ήταν και σχετικά πρόσφατο το θέμα του Μιχαλολιάκου, είχα δεχθεί στην παρουσίαση, στη συζήτηση μετά, πολύ πίεση. Ήσουν ερωτευμένος από τότε μαζί της. Μου άρεσε πάντα. Σου άρεσε πάντα. Γιατί έχει πει ότι την πολιόρκησες πάρα πολύ μέχρι να την κατακτήσεις. No comment. Αυτό. No comment. Μου άρεσε πάντα αυτό. Τι θα πει no comment. Εκείνη είπε ότι το πάλεψε πολύ ο Μπογδάνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω διαβάσει πού και πώς το έχει πει. Και επειδή 3 στα 4 πράγματα τα οποία διαβάζω είναι στα όρια της μπαρούφας πάνω σε αυτό το πράγμα, κρατάω την επιφύλαξη μου. Α. Αυτό. Πώς σε έκανες πρόταση γάμου. Σε ένα εστιατόριο, πολύ παραδοσιακά. Αυτό με το δαχτυλίδι διάβασα. Αυτό ισχύει, τις έβγαλες δαχτυλίδι. Ναι, απορώ βέβαια πώς τα βρίσκουν αυτά. Ναι, σε ένα εστιατόριο. Νομίζω με τον παραδοσιακότερο τρόπο που μπορεί να κάνει την πρόταση γάμου ένας άνδρας. Ένα βράδυ, σε ένα εστιατόριο. Περίμενε. Κάτσε. Κάτσε όπως είσαι. Reality. Τζίνα, πες τα όλα. Τρόμαξε. Όλα πολύ κλασικά. Δηλαδή, πήγαμε, φάγαμε σε ένα εστιατόριο που αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν και έτσι υπήρχε το σχετικό άγχος, μια σχετική ένταση και αυτό, μου το ζήτησε. Πολύ normal, δηλαδή όχι κάτι φοβερό. Γνωριζόμαστε κάποια χρόνια. Λόγω της δουλειάς, 4-5 χρόνια. 4-5. Τόσο, ναι. Λόγω της δουλειάς, έχουμε κοινούς φίλους ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Και αυτό... Ξαφνικά, γρήγορα, με διεκδίκησε σοβαρά και όπως ήξερε ότι θα πιάσει σε μένα, έτσι, σοβαρά και στιβαρά. Με κάνει να γελάω πολύ. Είναι πολύ βολικός. Ένας βολικός άνθρωπος. Δεν είναι απαιτητικός, έτσι, με τι να σε κουράσει. Είναι γενναιόδωρος και συναισθηματικά, βασικά αυτό. Ναι, το με κάνει να γελάω, νομίζω πρέπει να το ξαναπώ. Έρχεται συνέχεια όσο το σκέφτομαι. Mm-hmm. Με καταλαβαίνει, με ακούει, μιλάμε πολύ. Ένας άνθρωπος που με ακούει και πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει και πολύ κριτική ο ένας τον άλλον. Και δύσκολη δηλαδή. Και όχι πάντα θετική από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, αρνητική. Mm-hmm. Και αρνητική. Τη διεκδίκησες στεναρά και στη βαρά επί γυναίκα σου. Ναι.
Μπορείς να διεκδικείς κάποιον νερόβραστα και χαλαρά. Αν διεκδικείς οτιδήποτε διεκδικείς, πρέπει να το διεκδικήσεις στιβάρα. Τι έκανες, βρήκες τηλέφωνό της, την έπαιρνες. Όχι, δεν βρήκα το τηλέφωνό της. Πήγες κάτω από το σπίτι της. Γνωριζόμασταν. Ναι, αλλά δεν είναι να πεις αυτό. Όταν είναι απλά φίλοι, μέχρι να γίνει και σύντροφος. Είναι το θέμα του timing. Σε όλα υπάρχει ένα timing. Στη ζωή υπάρχει αυτό ο χρονισμός. Λεγόμενος. Μπορεί οι δύο άνθρωποι να έχουν μια εξαιρετική χημεία, μια πολύ καλή σχέση και μια προοπτική για ακόμα καλύτερες μέρες που έλεγε κάποτε το Πασόκ και καλύτερες νύχτες, θα πω κι εγώ, και να μην έχει εκδηλωθεί ποτέ αυτό το πράγμα στην πράξη, διότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Δηλαδή, ο ένας είναι αλλού, εντάξει, ο άλλος είναι αλλού. Υπήρχαν άλλα θέματα. Σε κάποια στιγμή. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, ήρθε η ώρα. Ναι. Και με το πέρασμα του χρόνου. Ενεφανίστησαν οι συνθήκες, κυρία μου, ναι, μάλιστα αυτό. Ήρθαν οι συνθήκες και κάπως έτσι ορίμασε το θέμα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Α, να πω. Εντάξει, ναι, έχουμε το διαγωνισμό. Σε δίνουμε ένα λεπτό. Ποιος διαγωνίζεται και γιατί. Έχουμε έναν ιερό διαγωνισμό. Ναι. Έχουμε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ολοκληρώσετε το σπιτικό σας με την Τζίνα, αλλά έχουμε 10.000 ευρώ μετρητά. Ναι. Τα είδα εκεί. 10.000 δίνουμε. Ναι. Και δίνουμε και αυτό το συγκλονιστικό καναπέ που έχει τουλάχιστον 2.500 καναπές. Πρέπει να σου πω ότι είναι ένας πολύ ωραίος καναπές. Είναι. Είναι, τον ζηλεύω και εγώ αυτό το συγκλονιστικό γωνιακό καναπέ. 14.555, 10.000 και ο καναπές από το κατάστημα Λίνε Αντισαλότη. Καλή επιτυχία μετά τις διαφημίσεις. Ξέχασα να σε ρωτήσω για αυτό το φιλί. Πες το, ποιο, τι. Το καυτό φιλί του γάμου. Ποιο καυτό φιλί του γάμου. Πάμε στις διαφημίσεις. Κωνσταντίνε. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου. Συζητήθηκε και το φιλί. Ναι. Το πες. Ποιο το φιλί. Δεν το ξέρεις ότι συζητήθηκε το φιλί του γάμου σας. Κάτι πήρε ταυτή μου, αλλά ναι, μέχρι εκεί. Ωραία. Θα σε ρωτήσω λοιπόν για το φιλί, γιατί ξέρεις, είναι το happy end. Ναι. Το φιλί, το happy end της συνέντευξης. Okay. Πριν πάω στο φιλί. Κοίτα, κατά πρώτον, πάω στο φιλί. Να σημειώσουμε ότι επειδή έχω απόσχει και λόγω δουλειάς από προσκλήσεις και δηλαδή είναι η πρώτη φορά. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι, παίζεις με το φιλί. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Δεν έχεις ακούσει τι έχει γίνει με το φιλί. Χαμός με το φιλί. Θα σου πω σε λίγο. Θα το αφήσω το φιλί ως happy end. Ναι, μάλιστα. Okay. Θέλω να σε πάω λίγο στην εκπομπή σου. Ναι. Θέλω να μου πεις αυτό που κάνεις τώρα. Γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει να κάνεις εκπομπές, ξέρεις, που θα ξαναρχίσει η εκπομπή σου. Πιθανόν. Ακούγεται. Πιθανόν. Αυτές οι τέτα-τέτ εκπομπές, είχαμε δύο σχολιαστεί. Ναι. Εδώ έχεις έναν άλλο ρόλο. Ναι. Πώς σου φαίνεται, σ' αρέσει, είναι αυτό που ήθελες να κάνεις. Ναι, βαθιά. Κατά πρώτον είναι αυτό το οποίο έκανα στο ραδιόφωνο χρόνια. Ενημέρωση η οποία είναι όχι ξύλινη, χωρίς πολιτική ορθότητα, μιλώντας τη γλώσσα μέσα σ' άκρες όσο μπορείς των ανθρώπων. Δηλαδή, μην τα βάζεις όλα σε φιξαρισμένες, στιλιστικά προτάσεις και πρέπει να κάθεσαι και έτσι επειδή κάνεις ενημέρωση. Μπορεί να έχεις τον άλλον απέναντι και να του λες μια ιστορία. Να του λες, ξέρεις, σήμερα συνέβη αυτό που αυτό συνδέεται με εκείνο και σε αφορά για αυτό το λόγο. Και να μιλάς με ανθρώπους καλεσμένους, συναδέλφους, με τρόπο που να δείχνει ότι εκτός από επαγγελματίες είστε και άνθρωποι. Δηλαδή, έρχεται κάποιος και σου δίνει ένα ρεπορτάζ και του λες, να σου πω εσύ, όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις ρεπορτάζ, αυτό το έχεις ξαναδεί? Ή όταν πήγες εκεί, ξέρω εγώ, στη σκηνή, θα σου βγει ο άλλος έτσι, θα σου πει μπλα μπλα, είχαμε εδώ πέρα την πρόσκρουση του λεωφορείου πάνω στη στάση, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Μπορείς να τον καλωσορίσεις και να του πεις, Ηλία, να σου πω, όταν πήγες εκεί πέρα, πώς ήταν ο κόσμος? Εκεί πέρα, πώς το έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα? Πώς να είναι ο κόσμος, ρε Κωνσταντίνε, θα σου απαντήσει ο ρεπόρτερ. Γιατί χαίρεται ο κόσμος. Πώς να ήταν, ταραγμένος ήταν με το αυτό, λεωφορείο. Όμως, μέσα σε όλη αυτή την καταλαβαίνω, βέβαια, την κατάσταση. Κάνω τώρα λίγο χιουμόρ, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Προσπαθείς να βγάλεις τους τύπους και την ψυχρότητα την ενημέρωση. Αχ, πόσο ωραία το πες. Ναι, και να την κάνεις πιο άμεση, πιο
πιο αληθινή, πιο σύγχρονη. Πόσο το καταλαβαίνω τόπες. Αυτό. Ωραία. Πόσο τους τύπους και το κλέβω. Θα με πάρει γραφείο τύπου, Κωνσταντ. Όχι, όχι. Αλλά έχει τη γυναίκα σου, δεν χρειάζεσαι. Το κλέψα, την καλύτερη το κλέψα, για αυτή τη δουλειά. Το κλέψα. Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Για πάμε λίγο στο περιβόητο φιλί, διότι είναι συζητημένο αυτό το φιλί. Είπανε κάποιοι ότι φιληθήκατε με πολύ πάθος και σιγάρε παιδί μου και τόσο πολύ πάθος τώρα. Το παθόμετρο, ποιος το έχει. Το παθόμετρο. Παθόμετρο είναι, βάζεις το θερμόμετρο. Δυσκολίασαν το παθόμετρο. Βάζεις το παθόμετρο, δηλαδή στην κλίμακα Μπογδάν είχε 4,5 σκουράρι το συγκεκριμένο φιλί. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, έχουμε βάλει το παθόμετρο. Είναι ενσωματωμένο στα πλάνα. Αυτά τα λες και στους πολιτικούς. Πρέπει να τα λες αυτά. Ναι, μα ξέρεις τι, αυτό είναι το θέμα. Το είπες τι ωραία πριν. Στην κλίμακα Μπογδάν. Αφαιρώντας. Το παθόμετρο. Αφαιρώντας τους τύπους και την ψυχρότητα, μπορείς να μιλήσεις και στους πολιτικούς όπως μιλάς έναν άνθρωπο. Ή όπως θα τους μιλούσε ένας άνθρωπος που θα τους έβλεπε στο τρόλεϊ, αν δεν είχαν πρόβλημα να κυκλοφορούν με το τρόλεϊ. Τι έχεις να πεις αυτούς που σχολίασαν μέχρι και το φιλί. Δουλειά δεν είχε ο διάολος, σχολίαζε τα φιλιά του γείτονα. Πώς να το πω. Η γυναίκα μου και τη φιλάω όπως γουστάρω. Ας δούμε. Εν πρώτης, ναι. Οφείλω να πω ότι νομίζω ότι πρόκειται για μία μάλλον συντηρητική εκδήλωση τρυφερότητας και πώς να το πω, και έλξης. Δεν καταλαβαίνω. Μου και ο Άδωνης έτσι τη φίλησε τη Μανολίδου. Ξέρεις πόσα φιλιά συγκεντρώσαμε εμείς από τους γάμους σε βίντεο που ακολουθεί. Ο Άδωνης τη φίλησε πολύ πιο περιπαθώς τη Μανολίδου. Σωστό. Περιπαθέστατα. Ο Άδωνης, Φερρυπίν, ναι. Μπορεί να διαφωνώ με πολλά πράγματα τα οποία λέει, με πολλές θέσεις του και με την ένταση πολλών θέσεών του. Είναι όμως από τους ελάχιστους πολιτικούς οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν χωρίς τύπους, ψυχρότητα και πολιτική ορθότητα. Ή ήταν καλεσμένος στο γάμο σου, ε! Λοιπόν, θα με αφήσεις να το ρίξω αυτό το βίντεο επιτέλους. Η Ευγένεια. Σταμάτα πια να ρίξω ένα βίντεο. Το σ' αγαπώ το λες με πολλούς τρόπους. Ο πιο πιστικός είναι να το πεις με ένα φιλί. Την ώρα που το ρίζει πέφτει στο λευκό σου παραμύθι και είναι τα φώτα όλα στραμμένα πάνω σου. Και τι έγινε? Περίμενε! Το κάντο όπως η Ευγενία και ο Άδωνης είναι οδηγός μας σε αυτό το ανθολόγιο γαμήλιων φιλιών, με τον κύριο Γεωργιάδη να δίνει τις ευχές του στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Τζίνα Μοσχολιού που δεν κρατήθηκαν και το κράτησαν. Φιλί ευθέως, όπως και ο τίτλος της εκπομπής του. Μετά την πρώτη μέθη της ευτυχίας, η νύφη έσπευσε να κάνει τα παράπονά της για όσους έκραναν την ανθρώπινη τρυφερή στιγμή με τον σύζυγο Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι ήταν σε γενικές γραμμές καλά. Εντάξει, κάτι μικρά σχόλια του τύπου. Γιατί φιλιόμασταν, ότι φιληθήκαμε πολύ ξέρω, έντονα, δεν ξέρω πώς να το πω. Στο γάμο σας. Ναι, αυτό ήταν λίγο, αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Ένα ορεκτικό από το κυρίως μενού της πρώτης νύχτας γάμου είναι πάντα ωραίο να συνοδεύεται από επιφημίες και συγγενικά χειροκροτήματα. Με τη Σταματίνα Τσιμψιλή και το Θέμη Σοφό να παραδίδουν τα χείριθμα μαθήματα του πώς είναι ένα σωστό ερωτικό φιλί. Ο Μάρκος Εφερλής και η Έλενα Τζαβαλιά επέλεξαν ένα πιο διακριτικό τρόπο γαμήλιου ασπασμού πάνω από την τούρτα, που μάλλον μαρτυρούσε ότι θα τα πούμε καλύτερα στο σπίτι σε μια πρώτη νύχτα γάμου που κράτησε, υποθέτουμε, μία με μέγκα. Οι Φέη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας είχαν τον τρόπο τους. Τα πεταχτά, πεταλουδά τα φιλιά ήρθαν να δώσουν το φιλί ζωή σε μια πρωινή ζώνη που μέχρι τότε είχε μόνο ξανθές στάρ, φίλους, παρέες, αλλά όχι ζευγάρια. Η Μαριέτα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας έδωσαν όρκους αιώνιας πίστης αλλά και ένα κινηματογραφικό φιλί σε μια ρομαντική ταινία για όλη την οικογένεια. Όταν η Καλομήρα παντρεύτηκε τον Γιώργο, το φιλί που του έδωσε ένωσε την Ελλάδα με την Αμερική. Για τα δίδυμα είχε το Secret Combination ο σύζυγος. Yeah.
Πέγγις είναι Γιώργος Λύρας. Ο γάμος είναι καλά, περνάνε μια χαρά και το φιλί μαρτυράει τη βαθιά αγάπη. Η Κατερίνα Λάσπα κατεβαίνει από το τζιπ. Ο Νεκτάριος την περιμένει και λίγα δευτερόλεπτα μετά έχουμε ένα φιλί ροκ. Καλό! Όταν ο Νίκος Αναδιώτης παντρεύτηκε τη Βασιλική Παπαδοπούλου, πολλές ήταν αυτές που απογοητεύτηκαν. Το τελειωτικό χτύπημα ήταν το φιλί του Νίκου στη σύζυγό του. Τέλος, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ. Και τα πολύ αναμενόμενα φιλιά είχαν το βασιλικό χαρακτήρα που τους έπρεπε. Ο πρίγκιπας σκύβει και φυλάει τη σύντροφο της ζωής του Κέιτ Μίδλετον. Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτή καλύτερα. Κλείσαμε με βασιλικό φιλί, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το δικό σου φιλί και κλείσαμε με βασιλικό φιλί. Ναι. Είδαμε και διάφορα άλλα. Είδαμε κινηματογραφικά φιλιά. Δεν είδαμε κινηματογραφικά θορυκτά, γάμους τιτανικούς και διάφορα άλλα πράγματα. Να σε ρωτήσω τώρα. Εμείς έχουμε να κάνουμε μία συζήτηση τώρα, Κωνσταντίνε. Παρακαλώ. Για τον άντρα που ποθούν οι γυναίκες. Ποθούν όλες οι γυναίκες στον ίδιο άντρα, οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Και τέλος πάντων, εμείς. Τύπο άντρα ποθούν οι γυναίκες. Ναι. Ναι, ποθούν όλες οι γυναίκες στον ίδιο τύπο άντρα. Ποθούν όλοι οι άνδρες στον ίδιο τύπο. Το πρότυπο. Βάλει κάποιους βασικούς τύπους, βρε παιδί μου, ναι. Κάποιες βασικές κατηγορίες. Δηλαδή κάποια πράγματα που κοιτάνε οι γυναίκες στον άντρα. Τα χέρια του. Όχι τόσο πολύ τα χέρια και το εξωτερικό, όσο τη συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά, τη δουλειά του, το πώς κινείται. Και τα χέρια είναι μετά αυτό, γιατί. Είναι σε μια κατηγορία τα χέρια ανήκουν. Είναι κατηγορία, για παράδειγμα, του όμορφου. Λες αυτός είναι ωραίος, αυτός είναι καλοστεκούμενος, αυτός είναι... Μπορεί να έχει απλά ωραία χέρια. Και να το φετύχουμε, είναι μία από τις κατηγορίες αυτές τώρα. Είναι. Παρένθεση. Τον άνδρα που θέλουν οι γυναίκες για να τον κάνουν τι. Και αυτό, ο κάθε τύπος έχει άλλη χρησιμοποίηση. Υπάρχει δυστυχώς και αυτή η μικροαστική καταστροφή που έχει ενσκύψει σε αυτήν εδώ τη χώρα, ότι άλλον άνδρα πρέπει να... αγγίζεις, άλλον άνδρα πρέπει να παντρεύεσαι. Άλλον... Αυτό το έχουν και πολλοί άνδρες. Δεν θέλουν να το πείσουν. Όχι, το έχει πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιστεύω ότι κατά πρώτον οι γυναίκες δεν θέλουν ένα τύπο άνδρα. Θέλουν ένα τύπο άνδρα αναπερίσταση. Λοιπόν. Καλά τα λες. Πάμε να δούμε τι λένε οι γυναίκες. Παρακαλώ. Γιατί με βάζετε μετά με τέτοια πράγματα, αφού ξέρετε ότι δεν μ' αρέσουν πρώτον και δεν νιώθω όμορφα σε τέτοιους χώρους. Δύσκολη δουλειά μας. Δικαιά, πες μου λίγο, πόσο καιρό κάνεις pole dancing? Ασχολούμαι 3 χρόνια. 3 χρόνια. Κάνω pole dancing γύρω στο 2,5 χρόνια. Ναι. Και έχω φάει χοντρό κόλλημα. Αλήθεια. Είσαι ελεύθερη? Έχω μία σχέση. Ναι. Μία και μία ή μόνο μία? Μία. Εντάξει, δεν νιώθω και τόσο χαλαρωμένο ανάμεσα σε πολλές γυναίκες τώρα που χορεύουν. Σε λυπόμαστε όλοι, συγγνώμη. Ναι, ψηλό στεναχωριέμαι, θα το κάνουμε πολύ με το ζόρι. Τι πως άντρας αρέσει εσένα? Μου αρέσει ο άντρας και γενικότερα οι άνθρωποι να είναι υγιείς. Όχι απαραίτητα τόσο στο γυμνασμένο για το σώμα ή για το οτιδήποτε καλοπιστικό. Τι χρωμαμαλλιά έχει? Είναι μελαχρινός. Ο ξανθός που μου έλεγες πριν λίγο που την έγραφε η κάμερα που του έχεις κάνει pole dancing, δεν ήταν, τι ήταν η σου? Το να προσέχει ουσιαστικά τη φυσική του κατάσταση για την υγεία του. Δεν με ενδιαφέρει τόσο να μετράω εγώ κουτάκια, να παίζουμε τάβλη και τέτοια. Το πιάσε. Άρα θα αρέσει να είναι χοντρός, χωρίς να έχει χοληστερίνη και τριγλυκερίδια και τέτοια. Και αυτά, ναι. Τέλειο. Να το φάμε το σουβλάκι μας, μην κάθομαι και μου μετράει θερμίδες και κόβει μαρούλια και τέτοια. Έχεις αγόρι? Έχω, ναι. Γενικότερα δεν μ' αρέσει ο άλλος να είναι ντουλάπα, ναι. Λέμε. Εσένα και εσένα. Πολύ ωραία. Είμαι καλός ή είμαι ντουλάπα ή είμαι καλός? Ναι, δεν μ' αρέσει δηλαδή να φαίνεται αυτό η φέτα τελείως κοιλιακός που παίζει κάκι πάνω. Γιατί κιόλας άμα είναι τελείως έτσι πρέπει να πηγαίνει πολλές ώρες γυμναστήριο και να μην είναι μαζί σου, έτσι. Ναι. Σαν άνθρωπος τι σ' αρέσει να είναι? Σ'
Θέλει να είναι καριερίστας, αρέσει να κοιτάει πολύ τη δουλειά του. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι το καλύτερο πράγμα είναι όλα να τα έχουμε με μέτρο. Σου αρέσει που του κάνεις εσύ αυτό? Ναι, ναι. Θαυμάζει και εμένα, θαυμάζει και τα κορίτσια, θαυμάζει και όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει. Θαυμάζει και τα κορίτσια. Θαυμάζει και τα κορίτσια. Α, και έρχεται και τα βλέπει κιόλας. Εγκρίνει και λέει. Αν εγκρίνει, λέει. Βάζει βαθμούς στη βαθμολογία. Σε έχει τα οπόπα? Εννοείται ότι με έχει τα οπόπα. Αν δεν σε έχει τα οπόπα. Δεν θα ήταν ο άντρας μου. Μου αρέσει να μην είναι τεμπέλης. Θα πω αυτό. Μου αρέσει να έχει τη δουλίτσα του. Αν δουλεύει και δεν μπορεί να βρει δουλειά και ψάχνει και δεν έχει λεφτά, μπορεί να μου δίνεις και λεφτά κιόλας. Αλλά αυτό είναι εκ των συνθηκών. Άμα του βάλεις φωτάκια, του παίρνεις και για λαμπατέρα αυτό το πράγμα. Επίσης μου θύμισε λίγο, ξέρεις, γυράδικο. Μπορείς να έρχεσαι στις συσκέψεις μας το πρωί? Δυστυχώς δεν θα προλάβω να σου πω την αλήθεια. Ερώτηση, έκανες και εσύ από αυτό το γύρω-γύρω ένας βασικά? Φίλε, έχουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην Παρασκευή, δεν μπορώ να φύγω από το ενημερωτικό. Ο βαθμός δυσκολίας αυτού που έκανες νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από τα 3-5. Τι δύσκολα περνάμε. Μια χαρά πέρασε. Όχι και μια χαρά. Τι ακριβώς έκανες, ας πούμε. Σαν παντρεμένος άνθρωπος, να... αυτό εννοεί. Όντως παντρεμένος άνθρωπος. Ναι, αυτό, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Δεν εννοώ αυτό, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Εγώ δω το βαθμό δυσκολίας, αυτό το να μπλέξεις τα μπούτια σου μέσα σε ένα δοκάρι και να αρχίσεις να κάνεις γύρω-γύρω. Να ρωτήσω τώρα, ποιοι είναι οι βασικοί τύποι ανδρών που προτιμούν οι γυναίκες, για να κοιτακτείτε κι εσείς λίγο να δούμε αν είστε μέσα. Να κοιτακτούμε κι εμείς λίγο αν ισχύει, ισχύει, δεν ισχύει. Κατάλαβε. Πρέπει να φύγεις να πας στη σύσκεψη. Ένα το κρατούμενο πρέπει να φύγω, αλλά δεύτερον, να κάνω έτσι μία ερώτηση. Ναι. Κοινωνικού φιλελευθερισμού. Βεβαίως. Γιατί δεν μιλάμε για τον τύπο ανδρών που προτιμούν οι άντρες και τον τύπο γυναίκας που προτιμούν οι γυναίκες? Θες να το πούμε μετά αυτό? Θα το πούμε και μετά. Άκου να δεις, Κωνσταντίνε, επειδή το προτείνεις, μόλις ολοκληρώσουμε, σε βάλω να το αναλύσεις εσύ. Όχι, θέλω να πω ότι. Η σύσκεψή μας είναι κάθε μέρα στις 9 το πρωί. Θα θέλαμε να περνάς μια βόλτα. Λοιπόν, πες τους τύπους και μετά έχει το λόγο ο Κωνσταντίνος. Θέλω και τη βοήθεια του φίλου και ξαδέρφου Γιώργου Μανίκα σε αυτό. Είναι όμορφος αρχικά. Αυτός που είναι εξωτερικά, εντάξει. Ο Μανίκας θα κάνει το σοου. Θέλω και το ύφος του όμορφου. Ναι, ναι, είναι δραματό. Έχουμε κάνει και δραματουργικό σήμερα. Έχεις φέρει και props, Μανίκα. Κάτι έχω φέρει, κάτι έχω. Εντάξει. Για τα σοου είσαι πρώτος και καλύτερος. Είναι πολύ συνήθως που θέλει τον άντρα να είναι όμορφος. Εξωτερικά. Σημαίνει πως είναι και καλή ποιότητα αν είναι όμορφος στο μυαλό κάποιας γυναίκας, κάποιες κατηγορίες γυναικών. Ποια ποιότητα? Ότι και καλά, αν είναι ωραίος εξωτερικά, έχει και όλα τα άλλα. Το ελαιόλαδο, την οξύτητα, ότι έχει μηδέν. Στο αντιπαραθέτω κατευθείαν, αν θέλεις, αλλά συνέχεια. Σου λέω τώρα, είναι κατηγορίες. Επίσης είναι ο πετυχημένος άντρας. Αυτός που επαγγελματικά τα έχει όλα. Έχει μια καλή δουλειά, έχει ένα καλό εισόδημα, έχει αναγνώριση στο κοινωνικό του περίγυρο. Το ύφος του πετυχημένου. Ορίστε, ένα πτυχίο, όχι με λεφτά. Μου κουνάει τα λεφτά του έτσι, ας πούμε. Ακριβώς. Συγγνώμη τώρα. Διαφωνείς ότι όμορφος είναι θέμα, Ελένια? Μπορεί, ναι, έχω. Ναι, διαφωνώ. Γιατί όμορφος? Ίσα-ίσα που ισχύει το ότι όταν βλέπεις έναν όμορφο άντρα, λες ότι θα είναι και το τσογλάν. Παλιόπαιδο. Καμιά φορά τους ωραίους τους λέμε λίγο χαζούς. Λάθος. Αλλά αυτό ισχύει και για τις γυναίκες αυτός ο ρατσισμός. Και για τη γυναίκα καμιά φορά λένε πολύ ωραία γυναίκα. Χαζή. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι γυναίκα, λένε χαζή. Απέναντι στην ομορφιά. Την ξανθιά γυναίκα λένε χαζή. Θεωρώ ότι είναι ψέμα αυτό, γιατί όταν βλέπεις έναν ωραίο άντρα, εγώ το θαυμάζω. Δηλαδή, το μάτι μου, έτσι λίγο... Άμα του μιλάς, για παράδειγμα, και στο, λέει, στο Γιώργο κάτι και λες Γιώργο και στο κεφάλι του κάνεις Γιώργο, 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 κάνει αντίλαλο στο κεφάλι. Το δεν έχει κάτι άλλο. Δεν θα βρεις ποτέ άντρα, έτσι όπως το πας αλήγει, δεν θα βρεις ποτέ άντρα. Προσπαθώ τόσο καιρό, δεν θα βρεις ποτέ. Μα είναι μανάρι. Τι είναι η ομορφιά? Πλάτο. Good point. Το έχει αναλύσει στο Φέδωνα. Τι λέει, τι λέει ο Πλάτος? Όχι, δεν είναι θέμα να πούμε, αλλά θέλω να πω ότι πριν πεις. Αν θες έναν ωραίο άντρα, δεν πρέπει να ορίσεις τι είναι ένας ωραίος άντρας. Πριν πεις, θέλω ένα ωραίο γλυκό, δεν πρέπει να ορίσεις τι είναι ένα ωραίο γλυκό. Είναι η σοκολάτα, είναι η κρέμα, είναι το μπαμπά οράμα. Διαφωνώ, υποκειμενική είναι. Υποκειμενική είναι η ομορφιά. Υπάρχουν αντικειμενικά πρότυπα ομορφιάς. Υπάρχουν αντικειμενικά πρότυπα ομορφιάς, τα οποία όμως συγκροτούνται μέσα από συνθήκες τις οποίες πλασάρουν σηκώνατα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι οι καριάτιδες πώς είναι όμως? Τι είδες εδώ στον τάφο της αυτής?
την Αμφίπολη. Τσακωτέ! Περίμενε, περίμενε. Πρέπει να σα πω ότι και οι τρει κυρίε τη Ομίγυρη στην αναγέννηση δεν θα ήσασταν εδώ. Σωστό! Δεν θα θεωρούσα αυτό. Θα μα λέγανε μπαζόλε, δηλαδή. Δεν γνωρίζω αν ο συλλογικό όρο ήταν ευρέω διαδεδομένο στη μεσαιωνική ελληνική. Αλλά θα μου την κάψω την Εστέλη, παιδιά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αν δείτε τις γυναίκες του Καραβάτζου, καταλαβαίνετε λίγο πιο. Ήταν και οι τρεις μαζί. Τα γράμματα της Αρχαίας Ελλάδας είναι κάτι... Ναι. Κάτι κούρι. Κάτι τα βραντουά έτσι είναι αυτό. Ναι, ναι γιατί τότε. Αστεία σαν στύψει σαν την πέτρα. Πια την πέτρα. Τη αναγέννηση τα γάματα, άμα τα δει. Ναι. Ναι, αλλά είναι μικρό. Πώς είπε για την πέτρα. Κάτσε να ζεστύψει την πέτρα, την πέτρα σαν το λεμόνι. Για πάμε στον πετυχημένο άντρα. Ο πετυχημένος λοιπόν έχει μια δουλειά στρωμένη, ναι. Έχει ένα καλό εισόδημα δυνατό, ναι. Έχει μια καλή θέση, ένα καλό κοινωνικό στάτους. Άρα λοιπόν η γυναίκα τον βλέπει και θαμπώνεται. Ιδού, ένας άνθρωπος με καλό κοινωνικό στάτους. Ένας άνθρωπος πετυχημένος. Συγγνώμη, υπάρχει κάποια αμφιβολία στη γυναικεία. Η Ειρήνη πού είναι? Υπάρχει, ναι. Γιατί είναι απ' έξω? Έλα μέσα να κάτσετε. Έλα μέσα να κάτσετε. Υπάρχει κάποια αμφιβολία στη γυναικεία Ομίγυρη ότι ο πετυχημένος δεν είναι και θελκτικός? Απλά λένε οι έρευνες. Είναι σχετικό τώρα. Αναλόγως, είναι σχετικό. Ναι. Μπορεί να είναι πετυχημένος επειδή έχει κληρονομήσει την επιτυχία. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Η κληρονομιά δεν είναι επιτυχία. Μπορεί αλλά μπορεί να το πουλήσει πολύ καλά. Όχι, επιτυχία είναι αυτός που τα έχει καταφέρει. Που αυτοδημιούργητος. Ναι. Μπορεί να έχει και να τα έχει κάνει περισσότερα. Η επιτυχία του άντρα δεν είναι αφροδισιακό για τη γυναίκα. Εννοείται. Είναι. Εννοείται. Συμφωνώ. Αυτός το έχει καταφέρει μόνος του. Είναι σε αυτό. Με τη μία. Και βέβαια είναι οι γυναίκες που ψάχνουν κάποιον μόνιμο σύντροφο που θέλει τον πετυχημένο άντρα. Σύμφωνα πάντα με τις έρευνες. Μόνιμο σύντροφο. Αυτές που θέλουν μόνιμο σύντροφο είναι αυτές που επιλέγουν συνήθως τον πετυχημένο άντρα και με το υψηλό κοινωνικό στάτους. Ενώ οι υπόλοιπες διαλέγουν την αποτυχία. Όλες θέλουν να έχουν λεφτά. Όχι, απλά... Όχι, πάμε να δούμε το δώρο και πάμε σε διαφήμιση. Απλά δεν τους κάθεται. Να σας ευχαριστήσω εγώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ εγώ. Θες να φύγεις γιατί έχεις σύσκεψη με το Μαλέλη. Θα μας λείψεις πάρα πολύ. Πρέπει να φύγω. Κοίτα, για πρώτη φορά στη τηλεόραση κάνω κάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε ας πάω να το υπηρετήσω. Η φιλοσοφική ανάλυση της ομορφιάς μπορούσε να γίνει μόνο από σένα στην αρχή. Όχι, θα μπορούσε να γίνει και από άλλους ανθρώπους. Ας σου δώσω μια λίστα να τους καλούμε. Ναι, ή θα βγαίνει τηλεφωνικά κάτι. Τατιάνα και Ομίγυρη, σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς πάρα πολύ. Εύχομαι καλό μεσημέρι, καλές εκπομπές, καλή συνέχεια. Πολύ. Δίνουμε τα τηλέφωνα του διαγωνισμού 14555. 10.000 ευρώ μετρητά και ένας συγκλονιστικός, υπέροχος, καταπληκτικός καναπές από το Linea Bisalotti. Περίπου 2.500 έχει ο καναπές για να καταλάβετε. Να εξηγήσουμε πώς θα προσπαθήσετε να είστε πιο γρήγοροι. Τηλεφωνείτε στο 14555. Ακούτε ένα μονοψήφιο ρυθμό από το 1 μέχρι το 9. Όποιος πληκτρολογήσει από εσάς πιο γρήγορα αυτόν τον αριθμό που θα ακούσει τον τηλεφωνητή, αυτός θα πάρει τον καναπέ, αυτός ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα θα πάρει και τα μετρητά. Καλή σας επιτυχία! Ποιο τύπο άντρα προτιμάνε οι γυναίκες? Προτιμάνε λοιπόν μέχρι τώρα, διαπιστώσαμε, τον ωραίο κοινότυπο. Προτιμάνε τον πετυχημένο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή μπορεί εμείς να θέλουμε τον πετυχημένο. Αλλά π.χ. μπορεί να είσαι με τον πετυχημένο. Ναι. Και ξαφνικά να σου τη βιδώσει. Ναι. Και αν θέλεις τον loser. Να το. Γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο τρελέ. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Εσύ παίρνει. Αυτό είναι σίγουρο. Για ασπιρίνη όμως. Όχι για. Και τους δύο μαζί. Δηλαδή εννοώ για κάτι. Και τους δύο μαζί, μία τον ένα με τον άλλον. Δηλαδή την ίδια μέρα το πρωί με τον ένα και το βράδυ με τον άλλον. Τι λέει αυτό? Έτσι όπως το είπες και αυτό κατάλαβα. Παιδιά, η γυναίκα έλκεται από την επιτυχία που τη μεταφράζει ως ισχύ, δύναμη του άντρα. Και επειδή η γυναίκα τον άντρα τον θέλει σε κάτι δυνατό, είτε μπρατσαράς είναι, είτε οικονομικά ισχυρός είναι, είτε έξυπνος είναι, είτε πετυχημένος είναι, σε κάτι τον θέλει να είναι δυνατός. Αυτό μεταφράζεται ως ισχύ, έλκεται. Είναι αφροδισιακό, καταλαβες. Ναι, το λουζέρι δεν το θέλει η γυναίκα σου. Αν εσύ θέλεις το λουζέρι, έλα να το αναλύσουμε για τη συγκεκριμένη. Παιδιά, όχι, υπάρχουν και οι γυναίκες. Υπάρχουν και γυναίκες, ναι. Οι οποίες λυπούνται τους άντρες. Τι λες? Ναι, δηλαδή... Αφροδισιακό το βλέπω, η λύπηση. Ναι, το μανίκα να κλαίει. Δεν υπάρχει. Ναι, πουλάκι μου, αλλά φαίνεις το λάθος παράδειγμα. Ναι.
Όποιο παράδειγμα. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή τώρα, άμα δει το μαλλίκα να κλαίει, ό,τι και παντρεμένο να είσαι και ό,τι. Να πάρει. Είναι πετάχτηκε και η δεύτερη. Πετάχτηκε και το ερνάκι. Ενώ ρε παιδί μου ότι ο μαλλίκα έτσι όπω είναι και είναι γλυκό παιδάκι και όμορφο, έτσι να πα λίγο να το παρηγορήσει. Και κοκκίνησε, παιδιά, κοκκίνησε. Σήμερα. Ωραία. Για ναι, πάμε στον επόμενο τύπο, λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει αυτός που λέμε το καλό παιδί. Ότι δηλαδή έχει το καλό παιδί και κατανόηση και ακούει τι λένε οι γυναίκες και αφοσιώνεται και είναι ευαίσθητος. Κάτι σαν και αυτό που είπε προηγουμένως η Εστέλ. Αυτό το θέλουν για... Για σύντροφο. Για μόνιμο σύντροφο. Για μόνιμο για φίλο. Και πολύ αίσθημα. Για να κάνουν σεξ, το θέλουν για κάτι. Νομίζω πως δεν θα μας πούν και τα κορίτσια το σεξ. Ποτέ. Ψέμα. Νομίζω ότι θέλετε εσείς καλά παιδιά. Μετά από μία σχέση η οποία έχει γίνει ανατροπές και σε χάλια, λες αφού δοκίμασα το wild αυτό, ας πάω σε κάτι πιο... Ασφαλές. Ασφαλές που είναι το καλό παιδί και θα με έχεις όπα-όπα γιατί στον προηγούμενο τρέχα από πίσω. Αν τα δώσεις όλα στη γυναίκα, σε βιώχνει. Πρέπει να είσαι κακός. Τελείωσε. Κανόνας. Σιγάρεση. Όχι σιγά στο μανίκα, σιγά στο μανίκα. Έγινε. Χαλάρωσε λίγο. Και πάμε κάτι τώρα που νομίζω ότι μπορεί να μας δείξει αν ήταν ο φίλος Γιώργος Μανίκας. Το γράφει να λένε αυτό. Υπάρχει ο τύπος όλο το πακέτο. Και όμορφος. Και πλούσιος και επιτυχημένος. Αυτό το πακέτο. Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Αν δεν εννοούσα αυτό, περίμενα έχω κι άλλο. Συγγνώμη, αυτό το πακέτο. Είναι ένα κουτί με βαφτιστικά. Εννοείς αυτό το πακέτο. Α, γεια σου, κάτι κάνεις τώρα. Έχει λοιπόν και επιτυχία, έχει και δουλειά καλή, έχει και λεφτά, είναι και ωραίος εμφανισιακά. Είναι αυτός που τα έχει τα πάντα όλα. Παιδιά, σας λέω, αυτές οι έρευνες δεν υπάρχουν. Εμείς οι γυναίκες είμαστε τρελές. Μπορεί άλλος να έχει όλο το πακέτο και εμείς θα πάμε με κάποιον που δεν έχει τίποτα. Τι είναι δυσμένη σε. Αυτά τα κάνουμε. Εστέ, αυτά τα κάνουν οι άντρες. Και οι γυναίκες. Αυτά συνήθως τα κάνουν οι άντρες. Δεν είστε λίγο πιο το σκέφτεστε λίγο παραπάνω εσείς που θα πάτε. Είμαστε λίγο πιο κεφαλικές. Θέλουν τον πρίγκιπα με το άλογο και που να αντάχει όλα και αυτό που είναι στα παραμύθια. Καλά, εντάξει και στο. Γι' αυτό έβαινετε μόνες σας. Λοιπόν, σας αφήνω, διότι πρέπει να γίνουμε και όμορφες. Λέω το διαγωνισμό 14555. 14555. 10.000 ευρώ μετρητά. Στο 14555 και ένας συγκλονιστικός, γωνιακός, γκρι, φίνος, αριστοκρατικός, σύγχρονος, καναπές. Δώρο από εμάς για σας με ένα τηλεφώνημα που θα κάνετε τώρα στο 14555 και ήρθε η ώρα για να γίνουμε όμορφες πριν σας αποχαιρετήσουμε, διότι η beauty editor των beauty editors... Νατάσα Μπερέκου είναι σήμερα κοντά μας. Ζω κάθε εβδομάδα για αυτή τη στιγμή του προλόγου. Την αποθέωση. Και αυτή την αποθέωση. Το δικό μου χρόνο δόξας, τέλος πάντων. Λοιπόν, Τατιάνα, σήμερα ήρθα εδώ με το τετράδιό μου για να μιλήσουμε για υπέροχα μαλλιά και όλα τα νέα από τα catwalks που έχουν να κάνουν με τα μαλλιά. Α, τέλεια. Και θα πω κάτι το οποίο θα συγκλονίσει τον κόσμο που μας ακούει. Το ξέρεις ότι ήρθε το τέλος των πλατινέ. Ήρθε το τέλος των πλατινέ. Ξεσπάθωσε ο κόσμος, φωνάζουν οι καστανές. Δεν έρχεται ποτέ. Από την εποχή της Μέριλιν μέχρι σήμερα, όταν θα περάσει μια πλατινέ μπροστά από έναν άντρα, αυτός θα γυρίσει να την κοιτάξει. Ο άντρας μπορεί να γυρίσει, αλλά εμείς τα κορίτσια μεταξύ μας θα ξέρουμε ότι αυτή που έχει πλατινέ τα μαλλιά της είναι ανενημέρωτη και δεν παρακολουθεί τη στάση και δεν είναι διαβασμένη. Η τάση της μόδας λοιπόν λέει όχι στο πλατινέ. Λέει ναι στο καστανό. Και έχω τεκμήρια. Κάποια από τα κορίτσια εκεί έξω που είναι μοντέλα πρώτης γραμμής όπως η Σάσα Λάς, η Άριν Γουάιμπερ. Η Σούκι, η Waterhouse, ξέρω. Το κορίτσι του Bradley Cooper. Ναι, ναι, ναι. Όλες αυτές έγιναν από κατάξανθες καστανές. Και η δική μας Σμαράγδα Καρύδη. Εμείς στο T-Life μιλήσαμε με τον Νικόλα Βιλιώτη. Mm-hmm. Τον ξέρεις τον Νικόλα. Είναι ο top hair colorist. Είναι ο specialist των βαθών που κάνει και τα δικά μου μαλλιά. Έχει κάνει αυτό το συγκλονιστικό φυσικό ξανθό. Α,
Αυτό λοιπόν που έχεις εσύ στα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ μόδα. Mm-hmm. Το καστανό είναι πάρα πολύ μόδα, το πλατινέ δεν είναι πια μόδα, οπότε πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας. Mm-hmm. Όμως αυτό που θα πρέπει να προσέξουν τα κορίτσια που μας παρακολουθούν τώρα και είναι πλατινέ και θέλουν να το γυρίσουν σε καστανό, είναι να προσέξουν να επιλέξουν ζεστές αποχρώσεις, ζεστές βαφές, γιατί αν πάνε να βάλουν μια ψυχρή απόχρωση καστανή πάνω στο πλατινέ τους, θα γίνει χακί το μαλλί και θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Γιατί το χακί είναι τάση. Ωραία, οπότε μπορεί να είναι total χακί. Μαλλί, μιλιτέρ, τσακάκι, παντελόνι, χαμός. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι επιστρέφουμε στα καστανά μαλλιά που είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ή καστανόξαν θα πούμε. Ή καστανόξαν. Δηλαδή αυτό το καστανό το οποίο όμως έχει... Είναι ένα, το φως η πιο γλυκιά εκδοχή του ξανθού, τέλος πάντων, mm-hmm. όχι αυτό το φλατ που έχει το πλατινέ στα της μαλλιά mm-hmm. Ωραία. Επόμενο trend είναι, ναι. Κάπου εδώ πρέπει να γίνει η αποκάλυψη δική μου. Εντάξει, βγήκανε. Έχεις κρύψει τα κοτσίδια ναι, πίσω. Ναι, έχω κρύψει τα κοτσίδια μου, γιατί είναι αυτή πιστεύω. Η μίνι... Να το. Είναι αυτή η μίνι τσεραφίνια. Είχες τόση ώρα κοτσίδια, ναι. κρυμμένα από κάτω. Εγώ άφηνα τέτοια μόνο κοτσίδια παντού. Μόνο να τα μπορεί να κάνει τέτοιες αποκαλύψεις, δεν μπορεί να τρελαίνομαι. Αυτά τα μικρά λεπτά κοτσιδάκια, τα φρέσκα νεανικά παιδικά κοτσιδάκια. Αυτό... Που κάνω και στην κόρη μου για ναι. να πάει στο σχολείο. Είναι τάση. Λοιπόν, η Λίδια είναι πολύ ενημερωμένη επίσης, γιατί έχει ενημερωμένη μαμά. Λοιπόν, είναι ένα mini trend που επανήλθε φέτος στις πασαρέλες, αλλά όχι τόσο στις πασαρέλες, το έκαναν περισσότερο τα It Girls. Τα It Girls, Τατιάνα, είναι εκείνα τα κορίτσια τα οποία είναι πάρα πολύ ενημερωμένα στη μόδα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μόδα, ανεβάζουν φωτογραφίες τους στα Instagram, στα social media και γίνεται χαμός. Λοιπόν, αυτά τα It Girls κυκλοφόρησαν με αυτά τα λεπτά κοτσιδάκια, τα οποία λέγονται frame braids, ακριβώς γιατί δημιουργούν μια κορνίζα γύρω από το πρόσωπό μας. Κοίτα είναι... τι ωραίες που είναι αυτές, μωρέ. Ναι, και φρέσκες. Και δροσερές. Οπότε, κορίτσια, επειδή έρχεται και Παρασκευό Σαββατοκύριακο και όλο κάτι θα βγείτε και μπορεί να μην έχετε ταλέντο και να μην πιάνετε τα χέρια σας στο να κάνετε χτενίσματα, αυτό αλίμονο είναι ένα πανεύκολο χτένισμα που όλες μπορούμε να το κάνουμε και είναι και πάρα πολύ πρακτικό και δροσερό. Και εδώ βλέπουμε την Kate Moss όταν ήταν ακόμα 16. Αχ, καλέ, Kate Moss όταν ήταν μικρή είναι αυτή. Και Αναστάζια το 1978, βέβαια. Η Kate Moss μικρή, από τότε λοιπόν. Είναι ένα huge trend. Ωραία. Και για τις άκρες των μαλλιών μας θα χρειαστούμε αυτά τα πολύ λεπτά λαστιχάκια. Τα διάφανα αυτά. Τα διάφανα λαστιχάκια για να τα πιάσουμε, τα οποία δεν κοστίζουν τίποτα, ούτε ένα ευρώ τα 500 μάλιστα. που έχει εδώ η συσκευασία. Λοιπόν, ωραία. Και αφού μου είπαν ότι έχουμε δύο ερωτήσεις τηλεθεατριών μας. Ναι, για να δούμε. Ποιο χρώμα πιστεύετε ότι ταιριάζει στο σχήμα του προσώπου μου? Είναι η κοπέλα, η Σάντι, η κοπέλα της φωτογραφίας mm-hmm. και σε ρωτάει, Νατάσα, ποιο χρώμα πιστεύεις ότι της ταιριάζει? Για να τη δούμε λίγο την Σάντι, να τη δούμε καλύτερα. Ωραία. Επειδή μιλάει για σχήμα του προσώπου σε σχέση με το χρώμα των μαλλιών της, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τη Σάντι είναι αυτό που υποψιάζεται εκείνη ότι έχει, είναι ότι έχει μακρόστενο πρόσωπο. Mm-hmm. Το χρώμα των μαλλιών δεν παίζει πάρα πολύ ρόλο σε σχέση με το σχήμα του προσώπου μας. Παίζει το κούρεμα. Άρα αυτό που της προτείνουμε είναι να κάνει η Σάντι κάποια ντεγκρανταρίσματα από το ύψος του πηγουνιού και κάτω, ούτως ώστε αυτό να κάνει το πρόσωπό της να δείχνει πιο κοντό και συμμετρικό. Mm. Είναι πάρα πολύ όμορφο κορίτσι και αν θέλει να φωτίσει το πρόσωπό της, να κάνει μερικές χάλκινες αντάβιες, κάποια highlights στο μπροστινό μέρος του προσώπου. Είναι ωραίο το χρώμα της όμως. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο χρώμα και είναι και πολύ στη μόδα τώρα. Άρα θα μας έλεγε απλά να ελαφρύνει λίγο το χτένισμά της. Ναι, να κάνει ένα ντεκραντάρισμα από το ύψος του πηγουνιού και κάτω. Ωραία. Άλλο, τι άλλο. Έχει κάποια μυστικά. Έχεις κάποια μυστικά για να μυρίζουν ωραία τα μαλλιά. Ναι, έχω και μυστικά για να μυρίζουν ωραία τα μαλλιά. Και έγινε η αποκάλυψη μόλις. Επειδή όλες θέλουμε να μυρίζουν ωραία τα μαλλιά μας και είναι κάτι που αρέσει και στα αγόρια και συχνά βγαίνουμε, πηγαίνουμε στα μπαρ, καπνίζει όλος ο κόσμος, μυρίζουν τα μαλλιά. Τι κάνεις? Να σου πω κάτι, όταν τα γόρη πάει να σε φιλήσει, να σε πάρει αγκαλιά και πλησιάζει με τη μαλούπα που έχουμε εμείς,
αν είσαι μετά το μπαρ, βρωμάς σαν τασάκι. Σαν τασάκι. Και τους αρέσει πάρα πολύ και να παίζουμε τα μαλλιά μας και να τα μυρίζουν. Λοιπόν. Άρα, πώς τα έχουμε τα μαλλιά μας μυρωδάτα χωρίς να τα καταστρέφουμε βάζοντας επάνω αρώματα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα άρωμα ειδικό για μαλλιά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν ειδικά αρώματα για μαλλιά, λοιπόν. Βεβαίως. Είναι τα αρώματα εκείνα τα οποία δεν έχουν εινόπνευμα στη σύνθεσή τους, άρα σου προσφέρουν... Αχ, τι έκανα, δεν ζημιά έκανα. Το έχω. Το έχω, δεν σας βλέπω. Λοιπόν, επειδή όμως τα αρώματα για τα μαλλιά είναι σχετικά ακριβά, και να μπορούσαν να περάσουν οι μυρωδιές αυτές στα κοτσιά που μας παρακολουθούν τώρα. Και δεν χαλάει το μαλλί όταν το βάζεις, το άρωμα μαλλιών. Γιατί δεν έχουν εινόπνευμα. Όμως, αλλά δεν έχουμε χρήματα για να πάρουμε άρωμα μαλλιών. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε χρήματα, ευτυχώς δηλαδή. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα body mist. Τα body mist είναι πάρα πολύ οικονομικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουν επίσης εινόπνευμα και είναι για το σώμα ή εναλλακτικά. Αγαπημένο tip είναι αυτό, είναι ένα beauty case. Βαλιτσάκι, δεν μπορώ. Που είναι πάρα πολύ τάση τα beauty case. Τι κάνουμε, βάζουμε λοιπόν όλα μας τα αξεσουάρια, τα μαλλιά, τα σκράνσεις μας, τα κοκαλάκια μας, τις χτένες μας, σε ένα τέτοιο βαλιτσάκι, το ψεκάζουμε με το άρωμά μας ή με ένα παλιό άρωμα, αφήνουμε το άρωμα μέσα ανοιχτό, κλείνουμε και τα έχουμε και τακτοποιημένα και μετά όταν θα πας εσύ να ανοίξεις το beauty case σου και να πάρεις το λαστιχάκι σου και θα το βάλεις στα μαλλιά σου και θα μυρίζεις υπέροχα. Και φάζουμε και στη βούρτσα. Με το και με στη βούρτσα μπορείς να βάλεις και να χτενίσεις τα μαλλιά σου μετά, που είναι πάρα πολύ ωραίο tip. Τι ωραία που χτενίζομαι εγώ τώρα. Να σου πω κάτι όμως. Όλα αυτά τα κόλπα είναι αυτό που μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, βρε παιδί μου. Δηλαδή, ξυπνάς, έχεις τις μαύρες σου, δεν θες να κάνεις τίποτα. Αν ανοίξεις το... Παιδιά, κοιτάξτε το είναι βαλιτσάκι. Είναι λίγο old school. Δικό σου είναι αυτό. Ναι. Δεν μπορώ. Έχει τη φωτογραφία του αναγνωστικού μας του παλιού, το βαλιτσάκι της Νατάσα. Τρελαίνομαι. Γιατί είναι πολύ το βαλιτσάκι, λοιπόν, και έχει μέσα όλα αυτά, τα οποία τα έχεις αρωματίσει και παίρνεις να βάλεις αυτό στα μαλάκια σου, το οποίο μοσχοβολάνε και τα μαλάκια σου, παίρνεις τη βούρτσα σου και όλα είναι γεμάτα αρώματα, σου φτιάχνει η διάθεση, δεν σου φτιάχνει να τάσεις. Αυτό ακριβώς είναι το κόνσεπτ, να κάνουμε μικρά πραγματάκια τα οποία θα μας φτιάξουν τη διάθεση με ελάχιστα χρήματα, γιατί η ομορφιά είναι για να μορφαίνει τη ζωή μας, αυτό είναι το πόνιτ όλο. Πάμε σε μια εκδήλωση ομορφιάς τώρα, απολαύστε την. Η ομορφιά βρίσκεται ήδη μέσα μας. Αυτό είναι το μότο που θα έπρεπε να έχει κάθε γυναίκα για να νιωθεί όμορφη. Αυτή είναι η φράση της νέας εποχής που ξεκινά στο χώρο της κοσμετολογίας με ένα πρωτοποριακό προϊόν που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του δέρματος. Ο Dr. Hosoi, ένας από τους κορυφαίους Ιάπωνες επιστήμονες, επισκέφθηκε τη χώρα μας προκειμένου να παρουσιάσει την πρωτοποριακή ανακάλυψη στο χώρο της κοσμετολογίας. It is really revolutionary. And I'm happy to introduce you everybody. Παρέχουμε υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης και μακιγιάς σε όλες τις κυρίες οι οποίες θα θελήσουν να μας επισκεφτούν, ώστε να φύγουν με ένα δικό τους εξατομικευμένο πλάνο ομορφιάς. Επώνυμες κυρίες συναντήθηκαν και μίλησαν για την ομορφιά. Έχουμε έρθει σε έναν υπέροχο καινούριο χώρο να ανακαλύψουμε ένα καινούριο προϊόν και ανυπομονώ να το δοκιμάσω κι εγώ. Εντυπωσιάστηκα με την παρουσίαση και με τον καινούριο χώρο, αλλά ταυτόχρονα και με τις δυνατότητες του καινούριου προϊόντος. Πάμε να μάθουμε τα νέα του κινηματογράφου, νέες ταινίες. Νέες ταινίες από σήμερα στις αίθουσες. Και ξεκινάμε με το Δράκουλα, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Dracula Untold, η ιστορία από την αρχή με μια νέα ματιά, από μια νέα οπτική γωνία. Βλέπουμε πώς έχει δημιουργηθεί ο Δράκουλας, για ποιο λόγο έχει αυτή την κατάρα και πώς εξελίσσεται η ιστορία του, με τον Λιούκ Έβανς και τον Ντόμινικ Κούπερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, στο σκηνοθετικό πρώτο βούτο του Γκάρι Σορ. Sometimes what it needs is a monster. My prince. I've missed you. Something troubles you. The Sultan is preparing for battle and requires 1,000 boys for his army, including your son.
Look away! You can't protect us. I'll find a way. I have been waiting an eternity for a man of your strength to arrive. Και σας πάω... Περίμενε λίγο. Θες να το δεις. Έλα, πες πρώτα με. Ναι, θέλω να δω, θέλω να τη δω την ταινία. Ό,τι θες. Την είδες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει Πολυβία, μπορώ να πάω και με τη Λιδία ή μόνο με τον Νικόλα. Είναι κάποιες σκηνές... Ο Νικόλας δεν πάει πια μαζί μου. Είναι κάποιες σκηνές που η Λιδία μπορεί να μην της αρέσουν, αλλά της αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει story ότι όλο αυτό το κάνει, παίρνει την κατάρα για να προστατεύσει την οικογένειά του, το γιο του και τη γυναίκα του. Ναι, αλλά έχει... Όχι πάρα πολύ βία. Όχι πάρα πολύ βία. Ας πούμε, οι τελευταίες ταινίες που έχουν βγει... Ναι, δεν έχει πολύ αίμα, ας το πω έτσι. Άλλα αίμα, κομμένα δεν χέρια, πολύ αίμα, δεν έχει τόσο αίμα. Πολύ αίμα. Είναι πιο πολύ περιπέτεια, δραματική περιπέτεια η ιστορία. Να σε ρωτήσω κάτι, είναι τύπου άρχοντας των δαχτυλιδιών, μοιάζει πάρα έτσι. Πολύ σαν εικόνα, αλλά το θέμα είναι πώς πήρε την κατάρα ο Δράκουλας, γιατί και πώς εξελίσσεται. Έχει ένα πολύ ωραίο φινάλε, το οποίο δεν θέλω να στο μαρτυρήσω με τίποτα, παιδιά. Λοιπόν. Θέλω πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία. Πριν συνεχίσουμε την επόμενη ταινία, θα πω για μια τελευταία φορά πόσο χρόνο έχω να πω το διαγωνισμό. Έχουμε. Θα πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό, γιατί δίνουμε 10.000 ευρώ μετρητά στο 14555 και ένα καναπέ, συγκλονιστικό καναπέ, 2.500 ευρώ περίπου η τιμή, δεν μπορώ να πω την ακριβή τιμή λόγω του ότι είναι διαφήμιση. Πάμε να δούμε και το χορηγό. Είναι η Λίνεα Ντισαλότη. Λίνεα Ντισαλότη είναι ο χορηγός μας, 35 χρόνια στο χώρο η εταιρεία, ελληνική εταιρεία. Άριστη ποιότητα είναι η κατασκευή των επίπλων της, όπως και ο καναπές μας και οι πρώτες ύλες της. Και πάμε να ακούσουμε τις επόμενες ταινίες. Έχουμε μια ρομαντική κομεντή που ξαναφέρνει τον Ντάνιελ Ράτκλιφ, που το έχουμε μάθει ως Χάρι Πότερ στις αίθουσες. Α, στο καλό. Βεβαίως. Αυτή τη φορά κάνει το Γουάλας. Ένα νεαρό ο οποίος κάνει μια δουλειά που δεν του αρέσει. Μένει με την αδερφή και τον νεψικό του σε δύο σπίτι. Έχει χωρίσει από την κοπέλα του γιατί την έπιασε με τον καθηγητή της ανατομίας. Oh. Πόσο πιο χάλια μπορεί να γίνει η ζωή του. Πάει λοιπόν με τα πολλά σε ένα πάρτι και εκεί γνωρίζει την κοπέλα αυτή, τη Σάντρι. Που αποκαλύπτει στην πορεία ότι έχει μια σχέση και αυτή. Και λέτε εντάξει, θα μείνουμε μοναχά φίλοι. Μπορεί να γίνει αυτό ή όχι. Φίλοι ή κάτι παραπάνω από σήμερα στο κινηματογράφο. Μια πολύ νεανική ταινία αυτή, ε. Friends. Yeah, why not? Friends. In fairy tales, love inspires you to be noble and courageous, but in real life, love is just an all-purpose excuse for selfish behavior. I don't know if you are actually cynical or just a super crazy romantic cheeseball. I'm a little bit sheltered. So, Wallace, we should talk about the complex issues of our time. Can men and women really be friends? Ben, Wallace is here. Hi, thanks for coming by. Are you trying to sleep with my girlfriend? No, God, I wouldn't. Don't worry, we're just talking, guy. Okay. You can't interact with a woman without sex screwing it up, but I can because I'm a grown-up. And it's so adorable that you really believe that. Wallace, you okay? I'm sorry. You look fine. So, this Wallace guy, we're friends. I already called dibs on him. Dahlia, you barely know him. I would like to try on that dress. Καμιά ταινία στην τηλεόραση δεν έχεις να μας πεις, γιατί όχι, μπορεί να όχι μην καμιά έχουμε ταινία. Σας έχουμε πρεμιέρα απόψε στο Star, μεγάλη πρεμιέρα κινηματογραφική σε πρώτη μετάδοση, πρώτη προβολή. Ghost Rider, το πνεύμα της εκδίκησης, ο υπερήρωας εντός αγιακών αντίρωας της Marvel επιστρέφει στο δεύτερο μέρος που είναι τελείως αυτοτελές και το βλέπεις πάρα πάρα πολύ άντα, ακόμα και αν δεν έχεις το πρώτο μέρος. Α, πολύ ωραία, τι ώρα είναι αυτό. Nicolas Cage, απόψε το βράδυ στις 10 φυσικά 10. Στο Star πρεμιέρα. Α, πάρα πολύ ωραία. Boy. I was possessed by an ancient demon. In the presence of evil, I change. What do you want? I need your help. And you need your soul. This child is in danger. I don't know. Say it. We lost the boy, and we will lift your curse. Nicolas Cage. My name is Johnny Blaze. I'm the Ghost Rider. Ghost Rider. Το πνεύμα της εκδίκησης. Τέλεια. Απόψε στο Star της 10 και είναι ωραία ταινία αυτή και ετοιμαζόμαστε και για το Σαββατοκύριακο. Πέμπτη βράδυ μπαίνει σε ένα mood, ήρθε η Παρασκευή. Ναι. Οπότε είναι, καταλαβαίνεις. Κοκκούνινγκ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το γάλα στο οποίο έκανε μπάνιο μέσα η Κλεοπάτρα. Το γάλα το οποίο επέλεγε η Πομπεία.
για να κάνει το μπάνιο της ομορφιάς της, το γάλα το οποίο μπορεί, φίλες και φίλοι, να αντικαταστήσει το μητρικό. Είναι το μοναδικό γάλα που μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως το μητρικό, όμως είναι από τα λίγα γάλατα που μπορούν να προσφέρουν στο μωρό σχεδόν αυτά που μπορεί να προσφέρει το μητρικό. Είναι το γάλα της γαϊδούρας μετά τις διαφημίσεις. Σας είπα λοιπόν ότι θα μιλήσουμε για το γάλα της γαϊδούρας σήμερα και τις ευεργετικές του ιδιότητες, διότι η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να μπαίνει πάρα πολύ στην κοσμετολογία, στη φαρμακευτική. Είναι μία πρώτη ύλη πάρα πολύ ακριβή, πάρα πολύ σπάνια και ακριβή, που όμως έχει αρχίσει πάρα πολύ να γίνεται τάση παγκόσμια, τόσο στην κοσμετολογία, σε κρέμες, ακόμη, δηλαδή ακόμη και σε σπα, μπορεί κανείς να πάει και να συναντήσει άλατα που έχουν μέσα γάλα γαϊδούρας. Σε χάπια που μπορείς να τα πάρεις και να βοηθήσουν πάρα πολύ στην υγεία σου, σε πάρα πολλά τέτοιου είδους προϊόντα. Και είναι κοντά μας ποιος, ο πολύ αγαπημένος διατροφολόγος Δημήτρης Γρηγοράκης. Γεια σου, Τατιάνα, καλή σεζόν. Πρέπει να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί με το πλατό, καταπληκτικά, πολύ θετική ενέργεια. Πραγματικά χαίρομαι που, και βέβαια πάνω απ' όλα εσύ που είσαι χαρούμενη και νομίζω σε πολύ καλή κατάσταση γενικότερα. Σου ταιριάζει ακόμη πιο πολύ αυτό. Άρα το πλατό. Άρα μου δίνεις θετική ενέργεια. Βέβαια. Και ευχόμαστε να σε βλέπουμε συχνά. Πλέον. Το ξέρεις ότι το θέλω πολύ. Λοιπόν, για πες μας για αυτή την παγκόσμια έτσι τρέλα τώρα που έχει μπει παντού το γάλα της γαϊδούρας και πόσο μπορεί να μας βοηθήσει. Να σου πω το φοβερό, Τατιάνα μου, είναι το εξής, ότι πολλές φορές η επιστήμη σήμερα ασχολείται με προϊόντα τα οποία τα γνωρίζαμε από παλιά. Μάλλον τα γνώριζαν οι αρχαίοι πολιτισμοί και θα έλεγα ότι τα είχαν στην καθημερινότητά τους. Όπως συνέβαινε με το γάλα της γαϊδάρας, όπου η περίφημη Κλεοπάτρα, η φοβερή και τρομερή Κλεοπάτρα, έπαιρνε το καθημερινό της μπάνιο με γάλα γαϊδάρας. Και μετά λοιπόν ήρθε η επιστήμη να, στην ουσία, να προβληματιστεί, να ψάξει, να διερευνήσει το τι συμβαίνει με το γάλα αυτό, τι καλό περιέχει, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υγεία της επιδερμίδας, για τη λάμψη, για την ομορφιά, για την μακροζωία. Mm-hmm. Το αναλύσαν λοιπόν στα επιστημονικά κέντρα, οι επιστημονικές μελέτες και έδειξε ότι το γάλα το συγκεκριμένο έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα ωφέλιμων λιπαρών, όπως είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά. Τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, τα έχουμε πει και στα θέματα που κάνουμε για το περίφημο λίπος στην κοιλιά και πώς να το μειώσουμε. Τα ωμέγα 3 είναι κατεξοχήν αντιφλεγμονώδεις ουσίες, οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της ίνσουλιν ευαισθησίας και κατ' επέκταση μειώνουν τη συσσόρευση του σωματικού λίπους. Αυτή η αναλογία λοιπόν, αυτή η περιεκτικότητα των λιπαρών αυτών είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη στο γάλα αυτό. Άρα, μισό λεπτό. Μειώνει το λίπος το γάλα της γαϊδάρας. Μπορεί βεβαίως λόγω αυτής της ιδιότητας και της παρουσίας του ασβεστίου, γιατί και το ασβέστιο έχει λιποδιαλυτικές ιδιότητες, μπορεί ακριβώς να μειώνει το σωματικό λίπος και εξαιτίας της παρουσίας της βιταμίνης C, ιδιαίτερα στα συμπληρώματα, η βιταμίνη C βοηθάει την απορρόφηση ασβεστίου, έτσι έχουμε καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα, άρα θα έλεγα ένα πλαίσιο συστατικών, από τη μία τα ωμέγα 3, από την άλλη το ασβέστιο, με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, τα οποία βοηθάνε και το μεταβολισμό, αλλά και την διάσπαση του λίπους στην περιοχή της κοιλιάς. Γιατί λένε ότι είναι σαν το βρεφικό γάλα, το μητρικό? Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ποτέ το μητρικό γάλα και το θυλασμό. Αλλά γιατί λένε ότι προσεγγίζει την ποιότητα του μητρικού γάλακτος? Θα σου πω, γιατί καταρχήν είναι υποαλλεργικό, δηλαδή ενώ το γάλα γελάδος μπορεί τελικά να ευνοήσει τις αλλεργίες, το γάλα γαϊδάρας δεν το λειτουργεί ανάποδα, δηλαδή καταστέλει τις διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις του οργανισμού και από την άλλη περιέχει και δύο πολύ σημαντικά αμινοξέα, απαραίτητα αμινοξέα, τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός, την βαλίνη και την λευκίνη. Και οπωσδήποτε, λόγω αυτών των ιδιωτήτων, λέμε ότι προσεγγίζει την ποιότητα και τη σύσταση του μητρικού. Και από την άλλη, περιέχει και μια πληθώρα βιταμινών, όπως είναι η βιταμίνη Α, οι βιταμίνες της ομάδος Β, η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη D,
πολύ σημαντική για το ανοσοποιητικό σύστημα και η βιταμίνη C λόγω της παρουσίας σε συμπληρώματα. Αυτό δηλαδή το κάνει μια πλήρη τροφή. Άρα λοιπόν μπορεί αποκλειστικά κάποιος να διατραφεί με μια τέτοια τροφή. Γιατί το χρησιμοποιούν τόσο στην κοσμετολογία, δηλαδή γιατί η Κλεοπάτρα έκανε, που θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ακριβό το γάλα του γαϊδουριού, γιατί, διότι η κάθε γαϊδούρα βγάζει πάρα πολύ λίγο γάλα, δηλαδή ένα μπουκάλι γάλα γαϊδούρας, μπουκαλάκι τόσο περίπου, μπορεί να στοιχίζει ή του ενός λίτρου και 60 ευρώ, θέλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ ακριβό, γιατί βγάζει λίγο, δηλαδή χρειάζεται τουλάχιστον 11-12 γαϊδουράκια για να παράξεις μια ικανή ποσότητα, ας πούμε, αν θες λίγο να το εκμεταλλευτείς. Δεν είναι σαν την Αγελάδα. Είναι δισεύρετο, είναι ξεχωριστό. Πώς λοιπόν και γιατί, φαντάσου Κλεοπάτρα πόσες γαϊδάρες θα είχε. Φαντάσου πόσες θα είχε για να κάνει ολόκληρο μπάνιο, Χριστέ μου δηλαδή. Κάτι ήξερε όμως. Κάτι θα ήξερε. Κάτι ήξερε. Τι κάνει στο δέρμα, στα μαλλιά, τι προσφέρει. Καταρχήν, οπωσδήποτε έχει ευνοϊκή επίδραση στην υγεία της επιδερμίδας, όπως είπαμε, διότι περιέχει αντιοξειδωτικούς παράγοντες, όπως είναι η βιταμίνη Ε. Βάλε λάδι και έλα βράδυ, λέει ο λαός, διότι περιέχει, το λάδι περιέχει βιταμίνη Ε. Αυτή λοιπόν η περιεκτικότητα, αυτή η παρουσία της βιταμίνης Ε υπάρχει οπωσδήποτε και στο γάλα της γαϊδάρας και ταυτόχρονα περιέχει και τη βιταμίνη C, η οποία βελτιώνει τη σύσταση και τη σύνθεση του κολαγόνου και της ελαστίνης. Άρα λοιπόν έχουμε και μια αντιοξειδωτική, μια επιπλέον αντιοξειδωτική προστασία και δευτερευόντως βέβαια έχουμε και καλύτερο συνδετικό ιστό. Διότι, όπως είπαμε, υπάρχει μια σύνθεση περαιτέρω στο κολαγόνο και την ελαστίνη, άρα αυτά δίνει πολύ καλή ποιότητα στην υφή του δέρματος. Μπορούμε να βρούμε. Δεν είναι και εύκολο να βρεις γάλα γαϊδάρας για να το πιεις. Αν δεν μας αρέσει η γεύση του γάλακτος, που είναι πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να πιει γάλα, υπάρχει σε χάπια, υπάρχει σχέβασμα. Υπάρχει βέβαια σε συμπληρώματα. Να πούμε ότι εδώ υπερέχουν τα συμπληρώματα για δύο λόγους. Πρώτον, ότι υπερέχουν, όπως είπαμε, βιταμίνη C, η οποία βελτιώνει και βοηθάει την απορρόφηση του ασβεστίου. Και από την άλλη, για κάποιον ο οποίος δεν του αρέσει το γάλα γαϊδάρα στη φυσική του μορφή, εξοραίζει, θα λέγαμε, αυτή την ιδιότητα, διότι είναι πραγματικά εύγεστα αυτά τα συμπληρώματα. Mm-hmm. Θέλω να σου δώσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, γιατί βλέπω γράμματα εγώ. Ναι. Θέλω να σου δώσω το παραδοσιακό μας. Είναι η τρίτη χρονιά που σου το δίνω. Είναι το ημερολόγιο διατροφής 2015. Ζήσε, γίνει άλλο το χρόνο. Είναι ακριβώς... Έχεις βγάλει ήδη το ημερολόγιο του 2015. Ναι. Είσαι καταπληκτικός, βρε Δημήτρη μου. Είναι με ξέρεις ότι τα κρατάω τα ημερολόγια σου όλη τη χρονιά και στις συσκέψεις σημειώνω τα θέματα εδώ μέσα και με συντροφεύεις με τις συμβουλές σου στα ημερολόγια όλη μου τη χρονιά. Γιατί έχει πολύ ωραία. Πολύ ωραία tips, πολύ ωραίες συμβουλές. Δηλαδή, ανοίγω τη μέρα μου και, για παράδειγμα, διαβάζω. Μάθε το παιδί σου να τρώει φρούτα και λαχανικά από μικρή ηλικία. Είναι σημαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού αλλά και την ανάπτυξή του. Έχει ωραία πράγματα. Συμβουλή για μία μητέρα αυτή. Πολύ ωραία. Δεν είναι ωραία να μπαίνουμε στη διαδικασία να μάθουμε τα παιδιά μας να τρέφονται σωστά, να τρέφονται υγιεινά από μικρή ηλικία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχονται και άλλα δύο βέβαια, tips διατροφής για άντρες και tips διατροφής για γυναίκες. Ο Σονούπο. Δεν μου λες, Δημήτρη, αν πάρουμε αυτά τα χαπάκια, ας πούμε, με το γάλα της γαϊδάρας, για να βελτιώσουμε το δέρμα μας, το νοσοποιητικό μας, να χάσουμε και λίγο λίπος, την καλή λειτουργία του οργανισμού μας. Πώς θα παίρνουμε αυτά, πού θα το μάθουμε, θα μας πει θα τα στήσουμε στο φαρμακείο, θα μας πει ο φαρμακοποιός δηλαδή. Είναι η δοσολογία που προτείνει το εκάστοτε συμπλήρωμα. Βεβαίως να πούμε ότι στις επιτρεπόμενες προσλήψεις δεν υπάρχει καμία παρενέργεια και είναι καλό να σεβόμαστε αυτή ακριβώς την. Θα ρωτήσουμε και το φαρμακοποιό έτσι οπωσδήποτε ή αν έχουμε κάποια προβλήματα υγείας, δηλαδή αν είμαστε ασθενείς, βέβαια πάνω απ' όλα το γιατρό μας. Πάντως να πούμε ότι πραγματικά εσείς οι γυναίκες κυρίως, γιατί θα πω ότι είστε ιδιαίτερα ευαίσθητες στις οξυδόσεις, θα πρέπει να τέτοιου είδους προϊόντα να είστε ιδιαίτερα θετικές, ιδιαίτερα με προϊόντα τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε όλους αυτούς τους αιώνες, έχουν αποδείξει τις ευεργετικές τους ιδιότητες και οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις θετικές τους ιδιότητες. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα Εύχομαι πολύ καλή σεζόν, για όλα καλή αυτά επιτυχία. Τα ωραία που κουβεντιάσαμε μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Θα τα λέμε ούτως ή άλλως και σε αυτή την εκπομπή, αν το θες και εσύ. Το θέλω πάρα πολύ. Να πούμε το όνομα του νικητή, της νικήτριας που κέρδισε το καταπληκτικό καναπέ. Είναι η κυρία Σταματία Χίτου. Είμαι σίγουρη ότι όχι να τον χαρείτε, θα ξετρελαθείτε. Καλή επιτυχία και στα 10.000 ευρώ μετρητά. Καλό απόγευμα. Mama, then I'm a traveler. I'm gonna follow the sun.